ή ο Χριστός, όταν ήμεθα έτη ασθενής, απέθανε κατά τον ορισμένο καιρόν υπέρ των ασεβών. Διότι μόλις υπέρ δικαίου θέλει αποθάνει της, επειδή υπέρ του αγαθού, ίσως και τολμά της να αποθάνει. Αλλά ο Θεός δεικνύει την εαυτού αγάπη εις ημάς, διότι ενώ εμείς ήμεθα έτη αμαρτωλοί, ο Χριστός απέθανε υπέρ ημών. Πολλό μάλλον λοιπόν, αφού εδικαιώθημεν τώρα, δια του αίματος αυτού θέλουμε σωθεί από τις οργείς δι' αυτού. Πραγματικά η σωτηρία είναι δια του Ιησού Χριστού. Ο Πατέρας μας ο Ουράνιος έκανε θυσία για όλους εμάς, μας χάρισε τη ζωή την αιώνια, μας έστειλε τον Ιησού Χριστό για να μην απολαύσουμε στη ζωή μας την οργή του Θεού, αλλά να απολαύσουμε τη σωτηρία και την αγάπη. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας, Ομολογία Πίστεως, και αυτό το βραδινό. Είμαστε στο σπίτι του Μαουρίτσιο και της Ελένης. Καλησπέρα Μαουρίτσιο, καλησπέρα Ελένη. Θα ακούσουμε και τη δική τους μαρτυρία, γιατί ο Ιησούς Χριστός επισκέπτεται τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, προσωπικά, τον προσκαλεί, του δίνει μία πρόσκληση ζωής αιωνίου, και αυτή την πρόσκληση την απολαμβάνει και σε αυτή τη ζωή, αλλά και στη μέλουσα που θα φανερωθεί, την αιώνια ζωή. Γι' αυτό το βραδινό θα αρχίσουμε με σένα, Μαουρίτσιο. Αν και πρώτα η Ελένη την επισκέφτηκε ο Χριστός, μάλλον με εσένα πρέπει να αρχίσουμε, Ελένη. Έτσι πρέπει να κάνουμε το σωστό. Γιατί εσύ μπήκες πρώτη στην Εκκλησία, πρώτη γεύτηκες τα μεγαλεία του ουρανού, σου αποκαλύφθηκε ο Κύριος, και στη συνέχεια θα ακούσουμε και τον Μαουρίτσιο. Δόξα στον Θεό, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θεό που μου δίνει την ευκαιρία να τον ομολογήσω. Έχει κάνει πραγματικά μεγαλεία στη ζωή μας. Γεννήθηκα σε μία οικογένεια χριστιανική, ορθόδοξη οικογένεια. Μας μεγαλώσανε με πολύ αγάπη οι γονείς μου, εμένα και τον αδερφό μου. Δυστυχώς οι γονείς μου, ενώ ήταν ορθόδοξοι, μας μιλάγανε για το Θεό, αλλά δεν κατάφεραν ποτέ να μας διδάξουν το Λόγο του Θεού, το οποίο είναι το πιο σημαντικό στη ζωή του ανθρώπου, πιστεύω. Το να έχει από μικρός ακούσματα της οδηγίας του Λόγου του Θεού. Βέβαια, εν αγνία τους οι άνθρωποι δεν γνώριζαν περισσότερα πράγματα για να μου μιλήσουν. Τα παιδικά μου χρόνια ήταν όμορφα, ήσυχα. Οι γονείς μου με πολύ αγάπη μας μεγάλωσαν, και εμένα και τον αδερφό μου. Μεγαλώνοντας, δυστυχώς, μη γνωρίζοντας το Λόγο του Θεού, δεν απέφυγα κάποια πράγματα τα οποία δεν ήταν καλά για την ψυχή μου. Έπεσα σε διάφορες αμαρτίες. Ξεκίνησα από πολύ μικρή το τσιγάρο, από την πρώτη γυμνασίου. Λίγο-λίγο με τις φίλες μου. Τελείωσα το λύκειο, μετά πήγα μακριά από την Αθήνα στη Λάρισα και σπούδασα, στα ΤΕΗ. Και εκεί, δυστυχώς, μην έχοντας καθόλου γνώση για το Λόγο του Θεού, δεν μπόρεσα να προφυλαχτώ από διάφορες καταστάσεις, οι οποίες μου έκαναν πάρα πολύ κακό, και σωματικός και ψυχικός. Το ευτύχημα είναι ότι σε αυτή εκεί τη σχολή, εκείνη την περίοδο, γνώρισα μια κοπέλα με την οποία συνδεθήκαμε πάρα πολύ, γίναμε φίλες, και πάντα την ξεχώριζα ανάμεσα σε όλες μου τις φίλες, γιατί ήταν ένας άνθρωπος που θεωρούσα εγώ καθαρός και τον εμπιστευόμουν. Τελειώσαμε τη σχολή και εγώ και εκείνη κάποια στιγμή, και πήγα να δουλέψω μετά τη σχολή σε ένα ξενοδοχείο, γιατί αυτό που σπούδασα είχε σχέση με τα ξενοδοχεία, και δούλευα εκεί για κάποιο χρονικό διάστημα, και εκεί γνώρισα τον σύζυγό μου. Στην αρχή δεν είχαμε, ως πελάτης εκείνος και εγώ ήμουνα στη ρεσεψιόν, είχαμε απλώς μία τυπική σχέση μεταξύ πελάτη και
receptionist. Αλλά τα φέρε έτσι ο Θεός ώστε να βρεθούμε έξω από το ξενοδοχείο κάποια στιγμή και εκεί άρχισε μία σύνδεση μεταξύ μας. Εκτιμήσαμε ο ένας τον άλλον. Ήταν μια όμορφη περίοδος αυτή που περάσαμε μαζί. Ήμασταν 2 χρόνια μαζί και μετά αποφασίσαμε να παντρευτούμε. Άφησε ο άντρας μου τη χώρα του γιατί είναι από την Ιταλία. Άφησε τους γονείς του, τα αδέρφια του και ήρθε να ζήσει μαζί μου. Η ζωή μας τον πρώτο καιρό ήταν πάρα πολύ όμορφη. Ήμασταν ερωτευμένοι. Αλλά πολύ γρήγορα αυτή η αγάπη άρχισε να, όχι να μειώνεται, αλλά κάτι χάλαγε σε αυτή τη σχέση. Άρχισε σιγά σιγά, ίσως από τη συνήθεια που βρισκόμασταν πλέον μαζί, ο καθένας να εκδηλώνει το πραγματικό του χαρακτήρα. Εγώ ήμουνα από τον κόσμο αρκετά νευρική. Οργιζόμουνα εύκολα, με αποτέλεσμα αυτό να οδηγεί τον σύζυγό μου στο κλείσιμο του εαυτού του και αφιερωνόταν περισσότερο στη δουλειά του παρά στο σπίτι του. Αυτό με εκνεύριζε εμένα ακόμα περισσότερο. Εν τω μεταξύ κάναμε και το πρώτο μας παιδί, το Ματέο. Ήμασταν 1,5 χρόνο παντρεμένοι όταν ήρθε ο Ματέος στη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Θεό για αυτό το παιδί. Ήταν δώρο Θεού πραγματικά, όπως το λέει και το όνομά του. Σημαίνει δώρο Θεού Ματθαίος. Και αυτό δεν το γνωρίζαμε όταν εμείς... όταν το παιδί τότε το βαφτίσαμε. Εν πάση περιπτώσει, η σχέση μας δεν πήγαινε πάρα πολύ καλά. Με αποτέλεσμα να δημιουργείται αρκετά μεγάλο πρόβλημα, τόσο πολύ που δεν ήξερα πλέον τι να κάνω. Δεν ήξερα πώς θα συνεχίσει αυτή η σχέση. Θεωρούσα και έλεγα ότι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Δηλαδή να χωρίσω με τον άντρα μου, ήξερα ότι θα μου οδηγεί σε μια κατάσταση άσχημη, θα είμαι μόνη μου, θα είναι μόνος του. Το παιδί μετά σκεφτόμουν ότι θα είναι χωρίς πατέρα, ίσως και ένα μπαλάκι μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας. Εν τω μεταξύ είχα μάθει όμως και τους γονείς μου ότι ήταν ένα αγαπημένο ζευγάρι και γενικά όλη η συγγένειά μου. Δεν είχαμε κρούσματα χωρισμών μέσα στη συγγένεια. Δεν ήξερα αυτή τη λέξη διαζύγιο, παρόλο που στην εποχή που συνέβαινε αυτό στην οικογένειά μου, κυκλοφορούσε πάρα πολύ σαν καραμέλα η λέξη διαζύγιο. Και δυστυχώς είχα αρχίσει να το σκέφτομαι, αλλά και πάλι φοβόμουν τις συνέπειες. Για πάρα πολύ καιρό εκείνη την περίοδο έβλεπα στον ύπνο μου ένα όνειρο. Έβλεπα ότι ενώ περπατάω, ξαφνικά μπλοκάρει το ένα μου πόδι και δεν μπορώ να προχωρήσω, να πάω μπροστά. Εκ των υστέρων κατάλαβα, εφόσον γνώρισα το Θεό πραγματικά στη ζωή μου, κατάλαβα ότι ο Θεός μου έλεγε ότι έτσι όπως πας δεν μπορείς να προχωρήσεις. Δεν υπάρχει μέλλον. Η θλίψη ήταν πάρα πολύ μεγάλη στην καρδιά μου. Είχα πάρα πολύ μεγάλο εκνευρισμό και με το παιδί. Δεν είχα ειρήνη. Και με βασάνιζε αυτό το πού πάμε. Μ' είχε πιάσει μια αγωνία. Ευχαριστώ όμως τον Θεό γιατί αυτή η φίλη μου που σας είπα πριν που είχα γνωρίσει στη σχολή που σπουδάζαμε μαζί, ενώ σου εγώ πέρναγα αυτή την φάση με την οικογένειά μου, εκείνη γνώρισε τον Χριστό. Μου μίλαγε για τον Χριστό, της έκανα πάρα πολλές ερωτήσεις. Ήθελα να μάθω, ήθελα να καταλάβω, να μάθω πώς έχει ειρήνη και ήθελα να το αποκτήσω κι εγώ αυτό το αγαθό στη ζωή μου.
παρόλο που μου φαινόταν κάτι πολύ μακρινό για μένα. Οπότε ερχόταν αυτή η κοπέλα στην Αθήνα, την φιλοξενούσα και καθόμασταν ώρες ατελείωτες και μιλάγαμε. Μου είπε ότι γνώρισα τον Χριστό, ότι μόνο αυτός μπορεί να δώσει ειρήνη στον άνθρωπο και ότι μου είπε πάρε να διαβάσει το Λόγο του Θεού, το Ευαγγέλιο. Επίσης, τότε υπήρχε και ο χριστιανισμός, ο οποίος ακουγόταν στην Αθήνα και μου έλεγε να ακούω το Λόγο του Θεού. Το Λόγο του Θεού άρχισα εγώ να τον ακούω 2 χρόνια πριν γνωρίσω τον Κύριο και έκανε ένα θαυμαστό πράγμα μέσα στη ζωή μου ο Λόγος του Θεού όταν τον άκουγα, χωρίς να καταλαβαίνω τι μου συμβαίνει. Ερχόταν ο Θεός και κατέριπτε με το Λόγο Του τη δικιά μου ιδεολογία. Ήμουν ένα μοντέρνο κορίτσι. Με τις μοντέρνες ιδέες της εποχής. Και καταλάβαινα ότι αυτά που εγώ έχω σαν ιδεολογία είναι εντελώς αντίθετα από αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού. Χωρίς να το καταλαβαίνω, άρχισα να αποδέχομαι αυτά που άκουγα από το σταθμό που λέγανε το Λόγο του Θεού. Δεν έδωσα ποτέ μου όμως την καρδιά μου στο Θεό, ούτε καταλάβαινα καν ότι είναι ζωντανός. Απλώς εγώ άκουγα ένα λόγο, ο οποίος έλεγε, μου έλεγε, εδώ είσαι λάθος, εκεί είσαι λάθος, παραπέρα είσαι λάθος. Σε σχέση με τον άντρα σου δεν κάνεις σωστά αυτό και δεν κάνεις σωστά εκείνο. Κάποια στιγμή είχε πλέον εργαστεί πάρα πολύ ο Θεός μέσα στην καρδιά μου, χωρίς εγώ να το καταλαβαίνω με το λόγο του. Και όταν είχα φτάσει πλέον στο σημείο μηδέν, δηλαδή πραγματικά μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, εκεί άκουγα ένα Σάββατο ένα κήρυγμα. Είχε κολλήσει το αυτί μου σε αυτό το λόγο, δηλαδή πιστεύω ότι είχε ανοίξει ο Θεός τα αυτιά μου, την καρδιά μου και ερχόταν ο Λόγος του Θεού μέσα μου και τον αποδεχόμουν πλήρως. Και είπε ο μιλητής αφού τελείωσε, τώρα και εσύ αδερφέ μου και εσύ αδερφή μου, γονάτισε στο Θεό να κάνουμε μία προσευχή και να του ζητήσεις να σε σώσει. Πραγματικά ούτε κατάλαβα πως βρέθηκα στα γόνατα. Γονάτισα και άνοιξα όλη μου την καρδιά στο Θεό, έκραξα σε Αυτόν και του ζήτησα να με σώσει. Δεν ήξερα καλά-καλά τι του ζητάω, αλλά πώς είναι ο πνιγμένος, μάλλον αυτός που πνίγεται και σηκώνει το χέρι του κάποιον κάποιος να τον βοηθήσει, αυτό ακριβώς έκανα. Είχα σηκώσει το χέρι μου και ζήταγα από το Θεό βοήθεια να με σώσει. Αισθανόμουν ότι πνίγομαι. Την επόμενη μέρα το βράδυ ήμουν ξαπλωμένη στο κρεβάτι μου. Ο άντρας μου κοιμότανε δίπλα μου και εγώ άκουγα μια ομολογία στο σταθμό. Μιας αδερφής μας η οποία την ελευθέρωσε ο Θεός από το αλκοόλ. Ήταν τόσο εκπληκτικό το θαύμα που έκανε ο Θεός αυτή τη γυναίκα, που στην αρχή ενώ την εξουθενούσα για το πού έφτασε με τον αλκοολισμό, αισθάνθηκα τέτοιο δέος όταν είπε ότι την ελευθέρωσε ο Χριστός από αυτό το πάθος, άνοιξε η καρδιά μου και άρχισα να σηκώνω τα χέρια μου ψηλά. Ήρθε η παρουσία του Κυρίου πάρα πολύ έντονα επάνω μου ως ηλεκτρικό ρεύμα. Με διαπέρασε και άρχισα να κλαίω και να δοξάζω τον Θεό. Ενώ ήμουν ξαπλωμένη. Άρχισαν από μέσα μου να βγαίνουν τόνοι βάρος. Στο τέλος αισθάνθηκα βάρος μηδέν. Είχε πάρει ο Χριστός όλο το βάρος, τη θλίψη μου, τη στεναχώρια μου. Με ελευθέρωσε
αμέσως από το τσιγάρο, γιατί τον τελευταίο καιρό πριν με ανακοινήσει ο Θεός, το είχα καταδικάσει. Δηλαδή, αισθανόμουν, κάπνιζα και έλεγα ότι μέχρι πότε θα μετρός. Αισθανόμουν δηλαδή ότι δημιουργεί βλάβη στον οργανισμό μου πλέον. Ήμουνα 32 χρονών όταν με επισκέφθηκε ο Κύριος και έκανε το μαύρο άσπρο. Με αναγέννησε με πάρα πολύ δύναμη. Η αγαλίαση που είχα μέσα στην καρδιά μου είναι απερίγραπτη. Μου έδωσε ειρήνη, αγάπη και βέβαια αυτό φάνηκε από την επόμενη μέρα. Αλλάζει η ζωή του ανθρώπου όταν τον επισκέπτει το Ιησούς Χριστός. Αμήν. Γεμίζει με χαρά και ειρήνη. Εδώ τώρα θα σε διακόψω, γιατί να φτάσουμε και με κάποιο σημείο και με τον Μαωρίτσο παράλληλα, να μας πει και ο Μαωρίτσο τη δική του ομολογία, πώς μεγάλωσε τα παιδικά του χρόνια, και να φτάσουμε κάπου κοντά στο ίδιο σημείο και να ξανασυνεχίσει η Ελένη. Εγώ, αδελφέ, μεγάλωσα και εγώ σε μια χριστιανική οικογένεια, κατολική. Είμαστε 6 αδέλφια και ζήσαμε χωρίς να στερητούμε τίποτα, αλλά βέβαια όχι μέσα σε πολυτέλειες, γιατί ήμασταν μια πολύ μεγάλη οικογένεια. Τα παιδικά μου χρόνια τα θυμάμαι με πολύ ευχαρίστηση. Με τα αδέλφια μου σαρκικά είμαστε ακόμα πολύ αγαπημένοι. Μόνο εγώ ήρθα στην Ελλάδα και πραγματικά όταν γυρίζω στην Ιταλία έχω ότι τις αγκαλιές τους είναι πάντοτε ανοιχτές και χαίρομαι που παρόλο που περάσανε τα χρόνια αυτό το συνέστημα δεν έχει αλλάξει μαζί τους. Είμαστε πάρα πολύ δεμένοι σαν αδέλφια και σαν οικογένεια. Εκεί μεγάλωσα, εκεί σπούδασα λοιπόν. Χωρίς να τα καταλάβω έφτασα 25 χρονών. Πέρασαν πολύ γρήγορα αυτά τα χρόνια εκεί. Δεν έχω κάτι συνταρακτικό που μπορώ να περιγράψω. Ήταν μια νορμάλ ζωή, τα έλεγα, χωρίς πολλά προβλήματα. Ήταν και ο Θεός εκεί, όπως λένε και εδώ, ταυτότητά μου. Εγώ μεγαλώντας απομακρυνόμουν όσο πιο πολύ μπορούσα, γιατί είχα φτάσει σε ένα στιγμό, πίστευα ότι δεν υπάρχει τίποτα σε αυτή τη γη. Ήμουνα κατά κόσμο να είναι άθεος. Δεν πίστευα σε τίποτα. Πίστευα μόνο ότι ό,τι καταφέρνω είναι επειδή εγώ μπορώ να το κάνω και ό,τι κάνω επειδή έχω την ικανότητα να το κάνω. Δεν υπάρχει Θεός που μπορεί να με βοηθήσει, δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Ήρθα λοιπόν για μία εβδομάδα δοκιμαστική εργασία στην Ελλάδα για ένα μεγάλο έργο που γινόταν στην Αθήνα. Ήταν βέβαια η πρώτη φορά που έπαιρνα το αεροπλάνο και πήγαινα σε ξένη χώρα. Από τότε, από μια εβδομάδα γίνανε 8 μήνες και οι 8 μήνες γίνανε 23 χρόνια, όπως είμαι τώρα. Φαίνεται, και τώρα βέβαια το καταλαβαίνω, ότι το σχέδιο του Θεού ξεκινάει από εκείνο το ταξίδι για μένα, που με φέρνει σε αυτή τη χώρα χωρίς να έχω τα προσόντα για να εργαστώ σε ένα τέτοιο έργο και δεν ήξερα καν γιατί με στέλνουν εμένα, γιατί ήταν η πρώτη μου δουλειά εκείνη. Θα έπρεπε να είχαν στείλει έναν άνθρωπο τεχνικό έμπειρο, αλλά βρήκανε εμένα, ίσως επειδή ήμουνα νέος και ήμουνα ο μόνος που ήταν στον Αύγουστο στο γραφείο και με στείλανε. Αλλά ευχαριστώ τον Θεό, γιατί από εκεί για μένα ξεκινάει το έργο του Θεού στη ζωή μου, αδελφέ. Ήρθε εδώ πράγματι, ξεκίνησα η δουλειά μου εδώ. Πηγαίνανε όλα κανονικά, χωρίς προβλήματα. Ήμουν έναν άνθρωπο που δεν σκεφτόμουν να παντρευτώ ποτέ μου. Δεν ήθελα να παντρευτώ ποτέ μου. Μεγάλωνα με το σκεπτικό ότι στη ζωή μου θα μείνω μόνος μου, θα αφιερωθώ στη δουλειά μου, στη καριέρα μου και οι δουλειές που είχα επιλέξει τότε με πηγαίνανε από χώρα σε χώρα. Δηλαδή μετά το εργοστάσιο της Ελλάδος υπήρχε το εργοστάσιο του Ιράν. Μετά το εργοστάσιο του Ιράν υπήρχε το εργοστάσιο στη Περσία. Οπότε θα ήμουν έναν άνθρωπο μόνος μου σε όλη τη ζωή μου, από χώρα σε χώρα, χωρίς να έχω πατρίδα, χωρίς να έχω μια οικογένεια, χωρίς να έχω τίποτα.
Ευχαριστώ το Θεό όμως, γιατί όλα αυτά που εγώ ήθελα να κάνω, τα γκρέμιζε και έκανε κάτι καινούριο, πολύ καλύτερο. Εδώ μέναμε σε ένα ξενοδοχείο και όπως είπε η Ελένη, με την Ελένη γνωριστήκαμε εκεί. Πολλές φορές προσπάθησα να μην κάνω καμία σχέση, γιατί καταλάβαινε ότι δεν τα έμενα στην Ελλάδα. Ήξερα ότι τα έφευγα πάλι. Οπότε για να μην πληγώσω κανένα, έλεγα δεν μπορώ να έχω ένα δεσμό σε κανένα μέρος, γιατί δεν πρόκειται να μείνω σε αυτή τη χώρα. Όμως τα πράγματα δεν γίνανε έτσι. Και ο Θεός σιγά σιγά άλλαζε μέσα μου και έβαζε την επιθυμία κάπου να κατασταλάξω, κάπου να έχω κι εγώ μια οικογένεια, μου έδινε δικαίωμα, αν θέλετε, αδελφές, να κάνω όνειρα, να έχω κι εγώ κάτω, ένα μέλλον, κάτι. Και έτσι λοιπόν αυτή η επιθυμία μεγάλωσε μέσα στην καρδιά μου, μέχρι και, όπως είπε και η Ελένη, κάποια στιγμή είπαμε, τα παντρευτούμε. Ήταν τόσο μεγάλη για μένα η επιθυμία αυτή που δεν είδα προτεραιότητα η χώρα μου, αλλά να έχω ένα σύντροφο, να έχω μια οικογένεια. Έτσι, γι' αυτό τον λόγο αποφάσισα να μείνω εδώ. Ο Θεός από τότε βέβαια άργησε να με βοντώνει, βρήκα μέσω δουλειά και είναι δουλειά στην οποία είμαι ακόμα σήμερα. Τον ευχαριστώ πολύ τον Θεό, γιατί σε αυτή τη δουλειά ο Θεός με ευλόγησε, με στερέωσε, μου έδωσε πάρα πολλά πράγματα, πολλές ευλογίες. Αλλά δεν περίμενα ποτέ ότι ο Θεός θα μου χάρισε αυτό το πολύτιμο δώρο που είναι η σωτηρία. Δεν το ήξερα. Δεν ήξερα τι είναι Θεό, όπως σας είπα. Δεν ήξερα τι μπορεί να κάνει ένας Χριστός στη ζωή ενός ανθρώπου. Γι' αυτό και δεν λογάριαζα τίποτα. Στηριζόμουν όλους επάνω στις δυνάμεις μου. Γρήγορα, γρήγορα έμαθα ελληνικά. Η δουλειά μου δεν χρειαζόταν να ξεκινάω από μηδέν, γιατί ευτυχώς με είχε προμηθεύσει ο Θεός με τις απαραίτητες γνώσεις, οπότε γρήγορα μπήκα στην εργασία μου. Αλλά πέρα από την εργασία μου, στην οποία δινόμουν μέρα νύχτα, με την ανάγκη να μάθαινω όλο και περισσότερο βέβαια. Γιατί από την άλλη έλεγα ότι αν η δουλειά μου δεν πάει καλά, αναγκαστικά θα πρέπει να βρω κάπου αλλού να πάω. Εκεί λοιπόν γκαντζωνόμουν και έλεγα ότι πρέπει να κάνω τα πάντα για να μάθω πάρα πολύ καλά τη δουλειά μου και να είμαι ο καλύτερος μέσα στην εταιρεία που δουλεύω. Και συμβαίνει να παντρευτούμε με την αδελφή. Παντρευτήκαμε επειδή όντως αγαπητήκαμε σαν δύο νέους, αλλά όπως σας είπε και η Ελένη, αυτό το μήλο τελείωσε δεύτε, μετά σε ένα μισή χρόνο. Δεν είχαμε μεταξύ μας αγάπη, αν μη τι άλλο την ίδια αγάπη την οποία μας έδεσε. Πονάγαμε και οι δύο και το πιστεύω αυτό, γιατί κανένα από εμάς ήθελε το χωρισμό. Όμως, σιγά σιγά βρεθήκαμε να μην έχουμε άλλο εμπόδιο. Έγινε κάτι στη ζωή της Ελένη, η οποία με έβαλε να βάλω κάτω το μυαλό μου και να πω για κάτσε, τι συμβαίνει εδώ. Γιατί καθώς εμείς οι δύο σαν άνθρωποι απομακρυσόταν ο ένα από τον άλλον, το κάτι από εμάς τράβηγε τον δρόμο του με τα ενδιαφέροντά του, έκανε ο Θεός αυτό το φοβερό έργο με την Ελένη και της χάρισε τη σωτηρία. Και εκεί λοιπόν που εγώ είχα συνηθίσει μία σύζυγο με την οποία τσακωνόμουν κάθε μέρα, δεν υπήρχε περίπτωση να μην φωνάζουμε, δεν υπήρχε περίπτωση να μην έχουμε, δεν συμφωνούσαμε ποτέ τον τελευταίο καιρό. Άσπρο έλεγε εγώ, μαύρο έλεγε εκείνη, κόκκινο εγώ, μπλε εκείνη. Και ξαφνικά μία μέρα, αδελφέ, γυρίζω σπίτι, η γυναίκα μου, εγώ την είχα γνωρίσει με φούστα και μέσα σε αυτά τα λίγα χρόνια που ήμασταν παντρεμένοι, η γυναίκα μου μετέτρεψε σε έναν άνθρωπο αθλητικό, πάντα με φόρμα ήταν. Η φόρμα, η πανταλόνι φορούσε. Εκείνη την ημέρα που γύρισα λοιπόν
Μου άνοιξε η πόρτα του σπιτιού μια άλλη γυναίκα. Μια γυναίκα περιποιημένη με φούστα, με ένα χαμόγελο. Εκεί λοιπόν με καλωσόρισε στο σπίτι. Εγώ είπα, τι γίνεται τώρα, τι είναι. Είναι το ίδιο άνθρωπο που ήταν χτες, που με φώναζε επειδή αργό από τη δουλειά μου, που μου λέει, τι είναι αυτή η ώρα που έρχεσαι σπίτι και δεν ντρέπεσαι. Είναι το ίδιο άνθρωπο, λέω, τι γίνεται. Μου φαινόταν πάρα πολύ περίεργο η συμπεριφορά. Στην αρχή σκεφτόμουν, μου κάνει πλάκα τώρα, κάτι συμβαίνει, γιατί εγώ δεν είχα καταλάβει όλο αυτό το πέρασμα. Έβλεπα ότι οι φίλοι της πήγαινε, ερχόταν, έβλεπα ότι βγαίναν έξω, μιλάγανε, αλλά εγώ δεν ήμουνα μέσα σε αυτές τις συζητήσεις, ήμουνα μακριά, όπως σου είπα ότι δεν ήθελα να, δεν είχαμε τα ίδια ενδιαφέροντα, οπότε άκουγα περί εκκλησία, αλλά φανταζόμουν ότι ήταν ορθόδοξη, συζητάγανε για οτιδήποτε. Και μέσα μου έλεγα καλό είναι ότι κάποιος ασχολείται με το Θεό σε αυτή την οικογένεια. Το θεωρούσα καλό. Βέβαια, από την πρώτη μέρα, η δεύτερη μέρα ήταν ακόμα καλύτερα. Η τρίτη μέρα ήταν ακόμα καλύτερα. Και σιγά σιγά, μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, άρχισα να βλέπω ότι ενώ θεωρούσα τον εαυτό μου πολύ καλύτερο από τη γυναίκα μου, πολύ πιο έξυπνο, σιγά σιγά ότι όσο όλα αυτά μου τα γύρισε ανάποδα. Και μου φανέρωσε μία σύζυγο ότι ήταν υπηρέτη δική μου, του γιού μου. Ήταν γεμάτη αγάπη που δεν είχα εγώ. Γεμάτη υπομονή που δεν είχα εγώ. Και άργησε αυτό το συναίσθημα της υπεροχή που είχα να αλλάξει και να γίνει ντροπή μέσα μου. Και σύγκρινα ότι εγώ δεν το λέω έτσι, ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω αυτό που κάνει εκείνη. Και έτσι από μακρά παρατηρούσα, ξέροντας ότι με είχε περάσει σε όλα, αλλά βέβαια επειδή η περηφάνεια με είχε κατασκεπάσει, δεν μπορούσα και να κάνω και τίποτα. Στεκόμουν παρατηρητής από τη σκοπιά μου. Κρυβόμουν, άμα θέλετε, στο κουβουκιό μου, που ήταν η δουλειά μου και δεν έβγαινα από εκεί. Μέχρι που σιγά σιγά αυτό το άκουσμα περί εκκλησία ήταν μια καθημερινότητα στη ζωή μας, στο σπίτι μας. Την έβλεπα και κυκλοφορούσε μέσα στο σπίτι με ακουστικά και, ακουστικά και ένα MP3 εδώ. Την έβλεπα με μαντήλι. Την έβλεπα να ψάλλει. Βέβαια εγώ δεν ήθελα να ακούσω ύμνους, γιατί και δεν μπορούσα να τους καταλάβω και ποτέ μου άρεσε, θεωρούσα ότι ήταν ελληνική μουσική και δεν μου άρεσαν αυτά τα πράγματα που ακούτε εδώ πέρα. Προσπαθούσα με νίκια και με δόντια να κρατάω από την Ιταλία ό,τι μπορούσα περισσότερο. Βέβαια, με το πέρας του καιρό άργησα από την τροπή να αισθάνομαι τη μοναξιά. Τη μοναξιά που τώρα πια δεν έχω κανένα σύντροφο, δεν έχω κανένα. Δεν μπορώ να μιλήσω με κανένα, γιατί ευτυχώς λέει ο Θεός με είχε φυλάξει από παρέες άλλες μέσα στην εργασία μου, δεν έκανα παρέα με κανένα. Η παρέα μου ήταν η γυναίκα μου, δεν υπήρχε κανέναν άλλο. Αλλά το ήθελα αυτό και αφού μου έλειπε, άρχισα να το αναζητήσω και πάλι και να λέω και τώρα εγώ τι να κάνω για να γίνω και εγώ έτσι. Στην εκκλησία δεν ήθελα να πάω γιατί θεωρούσα, αδερφέ, ότι στην εκκλησία πάνε οι άνθρωποι λίγο πριν πετάνουν, από 90 χρονών και πάνω. Έχουν λόγο να πάνε εκκλησία. Εγώ έλεγα δεν έχω κανένα λόγο. Έχω το σπίτι μου, την οικογένειά μου, την εργασία μου. Δεν έχω νόμο να πάω, να κάνω τι. Είχε ξεκινήσει η Ελένη να πηγαίνει στην εκκλησία. Η Ελένη είχε ξεκινήσει σιγά σιγά να πάει η εκκλησία κάθε Κυριακή. Τότε. Εδώ θα διακόψουμε, θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα. Αμήν. Και θα μας πει η Ελένη πώς πήγε στην εκκλησία, θα μας συνεχίσει και πάλι. Αμήν. Και θα πάμε παράλληλα. Φίλες, φίλοι, κοντά σας πάλι μετά το μουσικό διάλειμμα να συνεχίσουμε την ομολογία την οποία ακούμε.
Φίλες, συνεχίζουμε την ομολογία την οποία ακούμε. Ελένη, από ό,τι μας είπε λίγο ο Μαωρίτσιο, είχες αρχίσει και πήγαινε στην εκκλησία. Αυτό δεν μας το περιέγραψες, πώς ξεκίνησε να πηγαίνει στην εκκλησία, να το ακούσουμε. Και ποια ήταν η πνευματική σου πορεία
και θέλω να ακούσω και εγώ και όλοι οι ακροατές οι οποίοι μας ακούνε τις ωραίες εμπειρίες που έχεις με τον Ιησού Χριστό, κάτι ότι σε επισκέφτηκε, που σε θεράπευσε, για όλα αυτά, για να δοξάσουμε όλοι μαζί τον Κύριο για τα μεγαλεία και τα θαυμάσια που κάνει. Έμεινα στην ημέρα που αναγεννήθηκα. Αναγεννήθηκα μέσα σε μία νύχτα. Αναγεννήθηκα σημαίνει ότι μου άλλαξε ο Θεός πραγματικά τη ζωή, έβαλε ζωή μέσα μου, γιατί πριν ήμουνα στο θάνατο. Η χαρά ήταν ανεκλάλητη, αυτή που έζησα και ζούσα όλες τις επόμενες ημέρες και για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν πατούσα στη γη. Η ψυχή μου ήταν ενωμένη με τον Κύριο συνέχεια και για να μου μιλήσει κάποιος έπρεπε να με σκουντήσει, να μου πει «Ει». Είχα πραγματικά... ένιωθα ερωτευμένη με τον Χριστό για την τόση πολύ αγάπη Του που με ελέησε και για όλα αυτά τα όμορφα που ένιωθα μέσα μου, που πριν δεν ήξερα τι θα πει αγάπη, δεν ήξερα τι θα πει ειρήνη, δεν ήξερα πολλά από αυτά, από τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου που βάζει ο Θεός μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Η αγάπη μου ήταν πάρα πολύ μεγάλη για το Θεό πρώτον, αλλά άφηξε την αγάπη μου και για την οικογένειά μου και ιδιαίτερα για τον σύζυγό μου. Όπως είπε και εκείνος πριν, άλλαξα πραγματικά συμπεριφορά. Όταν ερχόταν, τον υποδεχόμουν πλέον με αγάπη, με καλοσύνη, με χαρά. Του ετοίμαζα ωραία πράγματα, έτσι, να φάει, τον περιποιόμουνα. Άλλαξε εντελώς δηλαδή η συμπεριφορά μου σε σχέση με το πριν. Και το παιδί μου είχε καταλάβει, το οποίο ήταν 5,5 χρονών τότε ο γιος μου, είχε καταλάβει την ειρήνη που είχα και το παιδί ήθελε να είναι συνέχεια αποσχολημένο επάνω μου. Συνέχεια ήταν στην αγκαλιά μου, δεν έφευγε. Βέβαια, με τις πρώτες ευλογίες ήρθανε και... οι πρώτες αντιδράσεις. Στην αρχή ο σύζυγός μου, ναι μεν, εκείνος έβλεπε μέσα του την αλλαγή μου, αλλά δεν μου το εκδήλωνε με ένα θετικό, αλλά μου έλεγε, λένε, θα μου γίνεις καλόγρια, μου έλεγε. Έλεγα, δεν θα γίνω καλόγρια, αλλά νομίζω ότι θα πάμε πολύ καλά. Οι γονείς μου αντιδράσανε πάρα πολύ, γιατί... Συγγνώμη, είχες πάψει πια το θέμα του χωρισμού. Είχες πάψει εντελώς, να σκέφτεσαι. Εντελώς. Ότι... ναι, δεν υπήρχε πλέον τέτοιο αυτή θέμα. Αυτή ήταν η ζωή σου. Είχες να χαρούμενη, ήσουν ευτυχισμένη, κοντά στο Χριστό. Ακριβώς. Δεν μου έλειπε κάτι. Μπορεί να περνούσα πλέον με υπομονή, ας πούμε, την συμπεριφορά του άντρα μου, ο οποίος δεν είχε γνωρίσει την αγάπη του Χριστού ακόμα. Ήταν ένας άνθρωπος, θα λέγαμε, όπως όλοι οι άνθρωποι, χωρίς να γνωρίσουν την αγάπη του Χριστού. Αλλά μου είχε δώσει ο Θεός την υπομονή να περιμένω, να προσεύχομαι για αυτόν. Και μάλιστα, επειδή είχε την τάση να... βλέπει πάρα πολύ ράλι τέτοια, και έπαιρνε και το Ματέο μαζί. Όταν ερχόμουν εγώ από την εκκλησία και τους έβλεπα να ματαιώνονται σε αυτά τα πράγματα, γιατί περί ματαιοτήτων μιλάμε, γνωρίζοντας το Χριστό, μετά όλα σου φαίνονται ότι είναι ένα τίποτα, μικρά. Έλεγα, τι κρίμα που είναι να κάθονται και να σπαταλάνε το χρόνο τους σε αυτή τη τηλεόραση βλέποντας ράλι, ενώ μπορούν μέσα στην καρδιά τους να έχουν την πλήρη ευτυχία γνωρίζοντας τον Χριστό. Προσευχόμουν πολύ, συμπροσευχόντουσαν τα αδέρφια στην εκκλησία, γιατί δεν είπα ότι αμέσως Κυριακή αναγεννήθηκα, την επόμενη Κυριακή πήγα στην εκκλησία. Δεν με σταματούσε τίποτα, ήμουνα πολύ ευτυχισμένη στην εκκλησία. Ο Μαουρίτσιος στην αρχή αντέδρασε, δεν ήθελε να πηγαίνω, αλλά του είπα ό,τι και να γίνει, εγώ στην εκκλησία θα πηγαίνω. Πήρα δηλαδή απόφαση ζωής, απόφαση θανάτου, δεν ξέρω πώς να το πω. Μέσα σε ένα μήνα,
μένοντας στην εκκλησία, άκουγα το Λόγο του Θεού και μπήκε στην καρδιά μου να βαφτιστώ στο νερό. Με πολύ χαρά λοιπόν ξεκίνησα την ημέρα της βάφτισής μου για την εκκλησία και στο δρόμο θυμήθηκα ότι έχω εκκρεμότητες με κάποιους φίλους. Και περνώντας πριν από τη βάφτιση, πέρασα από το σπίτι τους να τους ζητήσω συγγνώμη αν τους ενόχλησα τότε. Μέχρι τότε. Αυτή ήταν η πρόθεση της καρδιάς μου. Βέβαια αυτή δεν ήταν στο σπίτι τους. Και εγώ συνέχισα με πολύ χαρά και ήρθα στην εκκλησία να βαφτιστώ. Όταν μπήκα στο νερό, όταν ο ποιμένας εκκλησίας μου έδωσε το χέρι του για να με βάλει στο βαφτιστήρι, όχι απλώς αισθανόμουν, ήξερα ότι δεν είναι ο ποιμένας, ότι είναι ο Χριστός ο ίδιος. Και πραγματικά, μέσα στην εκκλησία, έγινε μία προφητεία την ώρα που βγήκα από το νερό και μου είπε, «Θυγατέρα μου, εγώ σε εβάφτισα». Ήταν πάρα πολύ έντονη η παρουσία του Κυρίου, δεν την ξεχνώ αυτή η μέρα, και όλη την ημέρα ήταν τέτοια η χαρά μου και το βλέμμα μου ήταν συνέχεια στραμμένο στον ουρανό. Δεν υπήρχε... με το περιβάλλον μου λίγο επικοινωνούσα. Δόξα στο Θεό, άρχισε ένας αγώνας από εκεί και πέρα. Όπως είπαμε, τους γονείς μου αντιδράσανε αρκετά. Βέβαια και μετέπειτα, όχι μόνο στην αρχή, γιατί δεν το ήξερα ο πατέρας μου ακόμα. Μετά άρχισε ο πνευματικός αγώνας, βέβαια, για τη σωτηρία της οικογένειάς μου. Ο Κύριος ερχόταν πάρα πολύ και με επισκεφτόταν στον ύπνο μου, μου έδειχνε ενύπνια, μου έδινε επαγγελίες για την οικογένειά μου όλη, για το σύζυγό μου, για τους γονείς μου, ότι θα έκανε επέμβαση και στη ζωή τους. Και μου δίνε θάρρος και παρηγοριά και υπομονή και πίστη. Προσκολήθηκα στο Λόγο του Θεού, διάβαζα πάρα πολύ το Λόγο του Θεού, το οποίο με στήριξε και με βοήθησε να προχωρήσω στα πνευματικά. Μεγάλος διδάσκαλος ο Χριστός και ευχαριστώ το Θεό γιατί μέχρι σήμερα με διδάσκει και αυτό το μεγάλο όφελος στη ζωή μου είναι αυτή η διδασκαλία που μου κάνει μέσα από το Λόγο του. Έχω αποφύγει μεγάλες παγίδες, μεγάλα λάθη, μέσα από αυτή τη διδασκαλία. Θεωρώ ότι πιο πολύτιμο μου χάρισε ο Χριστός, τη διδασκαλία Του. Είναι ο καλύτερος διδάσκαλος. Με έμαθε πώς να συμπεριφέρομαι στους συνανθρώπους μου, ενώ μέχρι... Πριν αναγεννηθώ, σκεφτόμουν τι θα πάρω από τους συνανθρώπους μου, αν θα πάρω αγάπη, με έμαθε πώς θα δώσω αγάπη, όχι πώς θα πάρω. Ότι είναι μακάριον να δίδει της παρά να λαμβάνει. Αυτό ήταν πολύ μεγάλη ανατροπή στη ζωή μου. Πάρα πολύ μεγάλη ανατροπή, γιατί μέχρι τότε είχα μάθει ότι εγώ και ο εαυτός μου. Και γι' αυτό υπήρξαν και όλα αυτά τα προβλήματα στη ζωή μου. Με έμαθε ο Κύριος ότι πρέπει να υπηρετώ τον πλησίον μου, την οικογένειά μου πρώτα απ' όλα, αλλά και τους συνανθρώπους μου και τους αδερφούς μου μέσα στην εκκλησία, να είμαι ένα χρήσιμο μέλος μέσα στην εκκλησία, όπως αυτός δίνει στον καθένα. Και αυτό είναι, πιστεύω ότι γι' αυτό ζω τώρα πια. Δηλαδή, για να είμαι ευάρεστη στους οφθαλμούς του και βέβαια είναι και μισθαποδότης ο Θεός
στους εξητούντας αυτών. Με έχει ελευθερώσει από πάρα πολλά, από όλες μου τις θλίψεις. Με έχει ελευθερώσει και κάθε φορά που έχω θλίψει πάλι με ελευθερώνει. Είναι βοήθεια ετοιμοτάτη σε μένα. Και θέλω να πω ένα θαύμα που έκανε στη ζωή μου, μια θεραπεία που μου χάρισε, γύρω στα 5 χρόνια μετά την αναγέννησή μου, έπαθα μια ασθένεια που λέγεται σύνδρομο θωρακικής εξόδου και άρχισε το δεξί μου χέρι να παραλύει. Η βλάβη ήταν πολύ μεγάλη και μπήκα στο νοσοκομείο να κάνω εξετάσεις και μου είπαν ότι πρέπει να χειρουργηθώ και να αφαιρέσουμε την πρώτη θωρακική πλευρά. Ο κύριος όμως με είχε ενημερώσει με ένα ενύπνιο που μου είχε δείξει στην αρχή της πίστης μου. Μου είχε δείξει μία θεραπεία ενός που είχε τη χείρα ξηρά. Εγώ όταν έπαθα το πρόβλημα αυτό με το χέρι μου, δεν μπορούσα ούτε να χαιρετήσω, πονούσα πάρα πολύ, ούτε να οδηγήσω, ούτε να κάνω τις δουλειές στο σπίτι. Ερχόταν και με υπηρετούσε η μητέρα μου εκείνο το διάστημα. Ήταν αρκετά μεγάλο το χρονικό διάστημα αυτό. Πονούσα πολύ και έκλαιγα στον Κύριο, αλλά μέσα μου όμως πήρα και τη μαρτυρία και συνέχεια μου μίλαγε με το Λόγο ο Θεός ότι θα σε θεραπεύσω. Και πήρα τη μαρτυρία ότι θα με θεραπεύσει ο Θεός στην Εκκλησία με τον ιερέα Του, με τον δούλο Του. Έτσι λοιπόν στην Εκκλησία γίνεται το ευχέλαιο, δηλαδή καλούν τους ασθενείς μπροστά οι πρεσβύτεροι της Εκκλησίας για να προσευχηθούν όποιος είναι ασθενής, να τον αλείψουν με λάδι για να γιατρευτεί. Και να προσευχηθούν να γιατρευτεί. Έτσι λοιπόν και εγώ πήγαινα συνέχεια μπροστά όταν γινόταν αυτό το ευχέλαιο και πήγαινα μπροστά και προσευχόμουν στο Θεό και προσευχόμουν και στο σπίτι μου, γιατί η πόνη μου ήταν πάρα πολύ μεγάλη και κατεστραμμένο στην ουσία το χέρι μου και πήγαινα για παραλυσία. Ήταν και το δεξί χέρι και αυτό με εμπόδιζε να κάνω το οτιδήποτε. Έτσι πραγματικά πήγα μία μέρα μπροστά, μετά από 8 μήνες που πήγαινα, και όπως ο δούλος του Θεού έβαλε το χέρι του επάνω μου, έφυγε δύναμη από το χέρι του και ήρθε μέσα μου. Αμέσως πήρα μαρτυρία ότι ο Χριστός με θεράπευσε. Περίμενα να βεβαιωθώ και όντως, όπως είχα πάρει τη μαρτυρία, έτσι και έγινε, πιστός ο υποσχεθής. Ακριβώς μετά από 3 μήνες και μετά από 13 χρόνια που είχα κάνει το πρώτο μου παιδί, έμεινα έγκυος στο δεύτερο παιδί, το οποίο πλέον δεν το περίμενα. Ήταν και αυτό ένα δώρο του Θεού. Ήταν η έκπληξή μου πάρα πολύ μεγάλη όταν έμεινα έγκυος και η ευγνωμοσύνη μου τεράστια στο Θεό. Είχα πάρα πολύ άσχημη εγκυμοσύνη τους 3 μήνες και πάρα πολλούς διαλογισμούς. Ότι τι παιδί θα γεννήσω εγώ. Αναγκάστηκα να πάρω κάποιες αντιβιώσεις και πάντα ερχόταν ο εχθρός να με παλέψει και να μου πει ότι το παιδί δεν θα είναι καλά αυτό που θα κάνεις. Όμως ήταν μεγάλη αυτή η πάλη. Όμως με πολύ υπομονή περίμενα τους 9 μήνες. Δόξα στο Θεό, με βοήθησε ο Θεός. Και μου χάρισε ένα κοριτσάκι, μας χάρισε ένα κοριτσάκι, το οποίο σήμερα είναι 6 ετών. Ήταν απίστευτη η χαρά μου όταν
το πήρα στα χέρια μου αυτό το παιδί και έφερε πάρα πολύ μεγάλη ευλογία στο σπίτι μας. Πάρα πολύ. Ήταν πραγματικά και αυτό άλλο δώρο του άλλο Θεού. Ένα δώρο του. Άλλο δώρο του Θεού. Πολλά δώρα μας έχει κάνει. Αν η οικογένειά μας σήμερα είναι ενωμένη, είναι γιατί ο Χριστός το έχει κάνει. Εμείς θα ήμασταν διαλυμένοι σήμερα. Ο καθένας στη χώρα του. Το παιδί το δεύτερο δεν θα υπήρχε. Δεν μπορώ παρά να δοξάσω τον Θεό, να τον ευχαριστήσω και να προτρέψω και όσους μας ακούνε να τον εξητήσουν με όλη τους την καρδιά, γιατί πραγματικά είναι ο μόνος που αξίζει τη δόξα και να τον εμπιστευτεί κανείς. Αυτός μπορεί να σώσει και να λύσει τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζει κάποιος, τις ανασφάλειες, να πάρει τα πάντα πάνω του. Πέθανε για μας. Πολύ ωραία, Ελένη. Θα ήθελα να πάμε λίγο πίσω. Ξεχάσαμε να ακούσουμε πώς ο Κύριος σε βάφτισε και με το Πνεύμα το Άγιο. Αμήν. Να το περιγράψουμε και αυτό. Και μετά περάσουμε και στο Μαωρίσιο, να συνεχίσουμε. Αμήν. Όταν αναγεννήθηκα, μετά από ένα μήνα περίπου πάλι, ενώ ήμουνα ξαπλωμένη στο κρεβάτι μου, άκουσα φωνή στα αυτιά μου, που μου είπε «Ελένη, θέλεις λάβει Πνεύμα Άγιο». Τότε μπήκε πολύ μεγάλο ζήλος μέσα στην καρδιά μου για το Πνεύμα το Άγιο. Αγωνιζόμουν πολύ στην προσευχή. Ένα χρόνο εξητούσα το Πνεύμα το Άγιο, νύχτα μέρα. Δεν μου το έδινε ο Θεός και αυτό με έκανε ένα αγωνιό. Αλλά δεν σταμάτησα να αγωνίζομαι. Τελικά, μια μέρα είχα πάει σε ένα κήρυγμα, σε μια εκκλησία και εκεί ο Θεός με τον κήρυκα μου μίλαγε προσωπικά. Δηλαδή, λες και το κήρυγμα ήταν μόνο για μένα. Μου ενίσχυσε τόσο πολύ την πίστη και την επόμενη μέρα ήμουνα στο σπίτι μου και πάλι στα γόνατα και εξητούσα το Θεό. Είχα πάρα πολλές ώρες προσευχή. Δεν σηκωνόμουν από τα γόνατα αν δεν έρθει η παρουσία του Θεού. Έτσι λοιπόν, ξαφνικά ενώ δοξολογούσα το Θεό και περίμενα να με βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο, βλέπω μπροστά μου ένα περιστέρι με μαύρα μάτια να με κοιτάνε κατάματα. Και ένα φύσιμα αέρος μπήκε μέσα μου. Και εκεί άρχισα να αλλάζει η γλώσσα μου και να μιλάω σε άλλες γλώσσες. Στην αρχή δεν είχα πολύ δύναμη και δεν είπα τίποτα στην εκκλησία όταν πήγα. Γιατί δεν ήμουνα βέβαιη. Όμως η παρουσία του Θεού ήταν πάρα πολύ δυνατή. Ήρθαν αδερφοί στο σπίτι μου μετά από 2 μέρες και συμπροσευχηθήκαμε μαζί. Και τότε ο Θεός μου δώσε πάρα πολύ δύναμη. Τα ύδατα, τα ζώντα που βγαίνουν μέσα από την κοιλιά του ανθρώπου. Και καθάρισε ο Κύριος ό,τι σαπρό υπήρχε μέσα μου. Και ήμουνα πλήρης στον Κύριο. Βέβαια ο αγώνας συνεχίστηκε. Δεν είναι ότι πήρα το Πνεύμα το Άγιο. Εκεί αρχίζουμε. Εκεί αρχίζουμε. Όντως, με πέρασε ο Κύριος και από ερήμωση. Με πέρασε από παιδεία, από πολλά. Αλλά πάντα για το καλό μου. Πάντα δηλαδή για να με αναβιβάσει στη σχέση μου μαζί του. Να καταλάβω ποιος είναι, πόσο με αγαπάει. Και ποτέ δεν έκανε κάτι ώστε να με κάνει να ολιγοπιστήσω, να λιγοψυχήσω. Πάντα ήταν για το καλό μου. Και το καταλάβαινα βέβαια εκ των υστέρων αυτό. Πάντα ο Κύριος ξέρει και πώς θα μας μεταχειριστεί και ξέρει και τον τρόπο. Αμήν. Και έχει και τρόπους για να μας μιλήσει και να μας οδηγήσει και που αυτός θέλει.
Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί, όπως είπες, είναι ο καλός ο ποιμένας. Πριν κλείσουμε μαζί σου, ήθελα να, επειδή στις μέρες ιδίως που ζούμε, πολλές οικογένειες περνάνε την ίδια κατάσταση που μας περιέγραψες και εσύ. Τι σήμερα θα προτείνεις σε αυτές τις γυναίκες και σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι μέσα σε αυτό το πρόβλημα? Στις γυναίκες θα ήθελα να συστήσω το Λόγο του Θεού. Πιστεύω ότι το κοσμικό σύστημα, αυτό που κυριαρχεί σήμερα, είναι εντελώς αντίθετο, κατευθύνει τη γυναίκα εντελώς διαφορετικά, έξω από το θέλημα του Θεού. Ενώ συστήνει ο Λόγος του Θεού υποταγή της γυναίκας στον άντρα, δυστυχώς το σύστημα έχει οδηγήσει τις γυναίκες να έχουν ξεφύγει από αυτό και να έχουν υψώσει κεφάλι. Ενώ κεφαλή της γυναικός είναι ο άντρας της. Αυτό το λέω όχι υποτιμητικά. Είναι μία συμβουλή που μας δίνει ο Θεός. Και αν την κάνουμε, ο Θεός θα ευλογήσει την οικογένεια. Γιατί πρέπει ο άντρας να έχει το τιμόνι στην οικογένεια και αυτό η γυναίκα πρέπει να το καταλάβει. Εγώ, η αλήθεια είναι, λόγω του χαρακτήρα μου, δεν μπορούσα να το καταλάβω αυτό και να το αποδεχτώ. Δυσκολεύτηκα πολύ και μου το δίδαξε ο Θεός, δοκιμάζοντάς τον. Μια φορά του ζήτησα πίστη του Χριστού και μου είπε ότι η υποταγή είναι καλύτερα της θυσίας. Και κατάλαβα ότι πρέπει να υποταχτώ σε αυτό που μου λέει ο Θεός, γιατί αυτή είναι η σειρά, η δικαιοσύνη του Θεού. Και εγώ πρέπει να υποταχτώ σε αυτήν. Από τη στιγμή λοιπόν είπα Θεέ μου, εγώ σαν χαρακτήρας έχω άποψη. Δύσκολα μπορώ να υποταχτώ. Όμως επί το λόγο σου θα το δοκιμάσω. Θα σε δοκιμάσω. Πραγματικά λοιπόν αποφάσισα να εκτελέσω αυτό που έλεγε ο Θεός. Και τότε είδα τη δόξα του Θεού. Δηλαδή είδα ότι ήρθε ο Θεός και με ευλόγησε για την υπακοή μου και την υποταγή μου. Και μόνο με αυτόν τον τρόπο ήρθε και η ενότητα στην οικογένεια. Διαφορετικά δεν μπορεί να έρθει. Αν δηλαδή και οι δύο έχουν, και ο άντρας και η γυναίκα, τη δική τους άποψη και ο καθένας επιμένει στη δική του άποψη με αιμονή, δεν πρόκειται να έρθει ποτέ η ενότητα. Στην οικογένεια χρειάζεται ταπείνωση. Ο ένας να ταπεινώνεται στον άλλον και πόσο μάλλον στη γυναίκα να υποτάσσεται και να υπακούει στον άντρα της. Είναι το θέλημα του Θεού έτσι και είναι και σοφό. Είναι ωραίος κανόνας τελικά. Και εσύ το δοκίμασες και είδες και τα καλά αποτελέσματα. Είδα τα καλά αποτελέσματα. Διαφορετικά δεν θα τα έβλεπα. Δηλαδή, εάν δεν υποτασσόμουν σε αυτό το ακριβώς το σημείο, δεν θα εξακολουθούσαμε να είχαμε πάρα πολλά προβλήματα. Βέβαια, δεν είναι μόνο στη γυναίκα να κάνει αυτό το βήμα, σαφώς είναι και οι δυο πρέπει να προσπαθούν πάνω σε αυτό, έτσι, δηλαδή και ο άντρας, ας πούμε, δεν μπορεί να είναι δυνάστης πάνω στη γυναίκα του, λέει, πρέπει να υπάρχει το ίδιο πνεύμα του Χριστού και στους δύο για να μπορέσει η οικογένεια να ενωθεί και να προχωρήσει το ζευγάρι όμορφα. Με μια λέξη θα πούμε, πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στο ζευγάρι η αγάπη του Ιησού Χριστού. Αμήν. Για να μπορέσει να προχωρήσει. Μαωρίσιο. Μετά από όλα αυτά, ναι. Που ακούσαμε, θέλαμε και τη δική σου μαρτυρία. Αμήν, αδερφέ. Γυρνάμε λίγο πίσω λοιπόν, να πιάσουμε εκεί που αφήσαμε, ότι εγώ γερνάω κάθε μέρα γνωρίζοντας έναν νέο άνθρωπο. Ανακαλύπτοντας ένα νέο, συγγνώμη, και μια σύντροφο. Εσύ και ήσουν και μάρτυρας σε όλα αυτά που τα οποία μας περιέγραψε. Εγώ έζησα η αλλαγή ενός ανθρώπου που ήξερα πολύ καλά, που είχα αγαπήσει, που καταλάβαινα σιγά σιγά ότι χανόμασταν και ξαφνικά βλέπω μπροστά μου η αλλαγή μέρα με την ημέρα. Ήταν πάρα πολύ έντονη η αλλαγή αυτή και
ο προβληματισμός που γινόταν μέσα μου ήταν εξίσου έντονο. Δηλαδή πώς είναι δυνατόν έναν άνθρωπο να αλλάξει και να είναι, να ζει τόσο όμορφα και να χαμογελάει και να έχει χαρά και να είμαι εγώ συνέχεια με μούτρα, συνέχεια με στεναχώρια, συνέχεια με προβλήματα και να μην μπορώ να αλλάξω. Και φαίνεται ότι από εκεί με έπιασε ο Θεός, από την επιθυμία μου να αποκτήσω κι εγώ αυτή τη χαρά, με έπιασε, πώς λέμε, από το αυτή, για να παρατηρώ επάνω στην Ελένη όλα αυτά τα πράγματα που λείπαν σε μένα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, αδελφέ, μία φορά που εγώ για να, ας το πούμε έτσι, για να έχω κάποιον ενδιαφέρον, αγόρασα τότε ένα καινούριο αυτοκίνητο. Που για μένα ήταν κάτι, ήταν γεγονός. Να αγοράζω καινούρια αμάξι ήταν κάτι, μου ήταν πολύ με... Αισθανόμουν ότι τα έχω πολύ μεγάλη χαρά, ένα καινούριο αμάξι, τι ωραία, να έχω κάτι με τον οποίο τα ασχοληθώ. Γιατί η τρέλα μου ήταν τα αυτοκίνητα. Μπορούσα να μείνω 2-3 ώρες επάνω στο αμάξι. Να πλύνω, να πλύνω ζάντες, να πλύνω ρόντες, να δούμε από κάτω. Οπότε για μένα ήταν ένα πολύ μεγάλο γεγονός να έχω ένα καινούριο αμάξι. Γιατί τα ήξερα ότι τα ασχολιόμουν τώρα με αυτό. Αλλά εκείνο το καιρό βέβαια αποφασίζω με την Λένη και κάνουμε μία βόλτα στην Πάρνηθα. Ανεβαίνοντας λοιπόν έτσι καμαρωτό με το αμάξι στην Πάρνηθα, σταματάμε σε ένα πάρκο που έχει Πάρνηθα εκεί. Βγαίνουμε, κατεβαίνουμε από το αυτοκίνητο και καλά πηγαίναμε μία βόλτα με τα πόδια. Ήμασταν εγώ, η Ελένη και το Ματέο. Εκεί λοιπόν που βρίσκω ένα ωραίο γρασίδι για να αφήσω το καινούριο μου αυτοκίνητο, όταν κατεβαίνω, αδελφέ, από το αμάξι και ακούσω κλακ, κλείνει η πόρτα, ακούω ένα δεύτερο κλακ και καταλαβαίνω ότι το αμάξι κλειδώθηκε και τα κλειδιά είναι μέσα. Εκεί λοιπόν με πιάνει ένα εγνευρισμός, γιατί δεν ήξερα πώς να αντιδράω. Τι να κάνω τώρα. Είμαι στην Πάρνηθα, κινητά δεν πιάνανε τότε, ούτε τώρα νομίζω πιάνει κινητό σε εκείνο το μέρος. Δεν υπήρχε κανείς, ήμασταν μόνοι μας. Και το λέω στην Ελένη, λέω, Ελένη, κλειδωθήκαμε απ' έξω. Τα κλειδιά του σπιτιού ήταν μέσα, στο σπίτι δεν υπήρχε κανείς και ποιο να φωνάξω και πού να πάω τώρα. Και βλέπω η αδελφή Ελένη πάει, κάθεται σε μια γωνιά και αργίζει και προσεύχεται. Κατάλαβα ότι προσευχότανε. Εκεί η αντίδρασή μου είναι ακόμα πιο έντονη, αργίζω και νευριάζω και της λέω, τι κάνεις τώρα, προσεύχεσαι. Είναι δυνατόν ο Θεός να κάνει κάτι τώρα? Για να μην σταπολογώ, εκείνη τη στιγμή που το λέω, από το πουθενά, έρχεται ένα αυτοκίνητο με ένα παππού και μια γιαγιά. Ένα παλιό αυτοκίνητο. Τα-τα-τα-τα-τα-τα και έρχονται και σταματάνε πίσω μας. Εγώ το κοιτάω. Τόσο χώρο, λέω, τώρα γιατί μου παρκάρει πίσω από το αυτοκίνητό μου. Το κοιτάω. Ταυτόχρονα σκεφτόμουν τι να κάνω για να μπω μέσα στο αμάξι. Και καθώς κατεβαίνει αυτός ο παππούς, του λέω, μήπως έχετε ένα κατσαβίδι. Μου λέει, ένα λεπτό, παιδί μου. Κοιτάει, ένα έκο και μου δίνει το κατσαβίδι. Με αυτό το κατσαβίδι, αδελφέ, μπόρεσα εγώ να ξεβιδώσω 2 βίδες. Άνοιξα λίγο το πίσω τζάμι. Τότε ο Ματέο χώρεσε από εκεί, ήταν 5 χρονών. Έβαλε το Ματέο μέσα στο αμάξι. Μας άνοιξε ο Ματέο. Και έτσι γυρίσαμε σπίτι, αδελφέ. Γερνώντας βέβαια, ντράπηκα για αυτό που είχα πει στην Ελένη, γιατί καταλάβαινε ότι αυτό που είχε γίνει το έκανε ο Θεός. Πού με είχε βρει εμένα εκείνο τον άνθρωπο, στο πουτενά? Γιατί είχε ένα κατσαβίδι και δεν είχε κάτι άλλο? Και γιατί είχε έρθει εκείνη τη στιγμή? Βέβαια ήταν το πρώτο, ας το πούμε, την πρώτη σφαλιάρα πνευματική για μένα, κάπου να συνέλθω, κάπου να έρθω σε καλά μου, να αργίζω να καταλάβω ότι συμβαίνει κάτι γύρω μου, να το παρατηρήσω με περισσότερη προσοχή. Κατ' όπως σας έλεγα προηγουμένως, ήμουν όλο και περισσότερο μόνος μου, στις δικές μου στις αγάπες, αλλά μόνος μου.
Η Ελένη καθώς πήγαινε, βέβαια άργησα να την πηγαίνω, φέρνω εγώ. Δηλαδή την πήγαινα στην εκκλησία την Κυριακή το πρωί, για να μην φαίνεται μπροστά στα πετερικά μου ότι έφευγε η Ελένη και εγώ έμεινα στο σπίτι, οπότε συνόδευα μέχρι την εκκλησία. Εγώ γύρναγα σπίτι και μετά ξαναπήγαινα το μεσημέρι να την πάρω. Και κάθε φορά λοιπόν, κάθε Κυριακή που γινόταν αυτό, κάθε Κυριακή ήταν άλλη μία, άλλο ένα μάθημα για μένα που με περίμενε. Βλέποντας έξω από την εκκλησία ανθρώπους με χαμόγελο, με χαρά, που αγαλιαζόντουσαν, χαιρετώντας ο ένα με τον άλλον. Και εγώ μέσα στο αυτοκινητό μου έλεγα, καλά, γιατί γελάνε τόσο πολύ αυτοί οι άνθρωποι, τι έκανε, γιατί γελάνε τόσο πολύ, τι είναι αυτό το πράγμα. Εγώ δεν είχα την ικανότητα αυτή. Το θεωρούσα ένα φοβερό πράγμα να μπορεί ο άνθρωπος να γελάει. Ήμουνα μέσα στα προβλήματά μου και τη χαρά δεν ήξερα καν τι ήταν. Γι' αυτό τη ζήλεψα. Ήθελα και εγώ τη χαρά αυτή. Οπότε κάθε Κυριακή βλέποντας αυτές τις εικόνες, η ζήλια μου με την καλή έννοια, αυτό το συνέστημα που λέγεται χαρά, ήταν όλο και περισσότερη, όλο και περισσότερη. Φτάνουμε λοιπόν με αυτή τη διαδικασία μέχρι τον Δεκέμβρη, που σκεφτόμουν ότι τώρα για την ημέρα του Χριστουγέννου η Ελένη μου έχει δηλώσει ότι θα πάει η εκκλησία. Και εγώ τα μείνω σπίτι μόνος μου, ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που τα πέρναγα την ημέρα αυτή μόνος μου. Το θεωρούσα πάρα πολύ βαρύ, δεν μπορούσα να το σηκώσω. Βέβαια, ο Θεός φώτισε την Ελένη και μου είπε, θέλεις να έρθεις στην εκκλησία, δεν έχει κήρυγμα, μου είπε. Εγώ λοιπόν, με τη λέξη αυτή ότι δεν έχει κήρυγμα, χαλάρωσα και είπα ότι αφού δεν έχει κήρυγμα, εντάξει, δεν έχω τίποτα να φοβηθώ. Και λέω, ας έρθω τώρα να δω τι είναι εκεί μέσα, τέλος πάντων. Πήρα την απόφαση και πήγα εκείνη την ημέρα. Πραγματικά ήταν μια γιορτή, η γιορτή των παιδιών που γίνεται κάθε χρόνο. Και εκεί αισθανόμουν καλά. Ήξερα ότι κανένα με ξέρει, δεν τα ακούσω κανένα κήρυγμα, οπότε δεν έχω τίποτα να φοβηθώ. Έλα διότι ο Θεός με περίμενε εκεί. Με περίμενε εκεί γιατί η δική μου την καρδιά ήταν πια πέτρινη, μαρμάρινη, δεν ξέρω πώς να το πω. Και χρειαζόταν ένα σφυρί να μου τη σπάσει. Βέβαια εκεί τα παιδιά κάνανε τη γιορτή όπως κάνανε κάθε χρόνο. Και λένε τα εδάφια από τη γραφή. Και συντόπισα, καθώς έβλεπα μικρά παιδιά 5-6 χρονών, ανέβαιναν στον άμβονα να λένε το εδάφιό του. Συντοπιώ, αδερφέ, ότι δεν έχω διαβάσει ποτέ μου το λόγο του Θεού. Να, η πρώτη σφυρία που έρθει στη καρδιά μου. Καθώς άκουγα το επόμενο παιδί, έλεγα ότι αυτό το παιδί λέει ο Θεός είναι αγάπη και εγώ δεν ξέρω καν που το γράφει. Δεύτερη σφυρία στη καρδιά μου. Μέχρι που με πιάσαν τα κλάματα, γιατί είναι η μέρα που ο Θεός αποφάσισε να τη σπάσει την καρδιά μου. Εκείνη την ημέρα λοιπόν κατάλαβα με μεγάλη ντροπή ότι εγώ μπροστά σε αυτό το παιδί ήμουν ένα σκουπίδι και έπρεπε οπωσδήποτε να αλλάξω. Δεν μπορούσα να συνεχίσω έτσι. Και είπα λοιπόν ότι θα κάνω μια προσπάθεια να δω εάν μπορεί αυτή η αλλαγή να γίνει και σε μένα. Βέβαια το κατάλαβε η Ελένη και άργησε να με προτρέψει να κάνουμε κοινωνία με αδέλφια. Που πέω βέβαια εγώ δεν ήθελα με τίποτα να έχω κοινωνία, σχέση, παρέες με κανένα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όμως σιγά σιγά είχε γίνει ένα συμβάν μια μέρα που είχα καλέσει εγώ τον αφεντικό μου σπίτι, γιατί είχαμε μπει στο καινούριο μας σπίτι. Και εκεί ήταν ο ίδιος και τη γυναίκα του και εκεί, αδελφέ, περάσαμε την καιρότερη βραδιά της ζωής μου. Καθώς αυτοί οι δύο άνθρωποι τσακωνόντουσαν μεταξύ τους μπροστά μας. Τσακωνόντουσαν μεταξύ τους για δικά τους προβλήματα. Την επόμενη μέρα η Ελένη μου είπε, θέλεις να κανονίσω μία κοινωνία με κάποια αδέλφια. Στην αρπή είπα αμέσως,
δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά μετά από λίγο τη ξαναπήρα τηλέφωνο, σκεφτώντας ότι αν εκείνη υπέφερε την προηγούμενη βραδιά και ακούσουμε τα σκουπίδια του γειτόνους, εντάξει, τώρα τι θα μου πάνουν αυτοί οι δύο άνθρωποι που θα έρθουν στο σπίτι μας. Και είπα, πες τον να έρθουν να τους γνωρίσω. Και πραγματικά, ενώ όπως έλεγα στην αρχή, θεωρούσα ότι στην εκκλησία οι παρέες ήταν μόνο ηλικιωμένους, στο σπίτι μου το επόμενο βράδυ μπήκαν δύο νεότατοι άνθρωποι που είχαν δύο παιδιά και με μεγάλη έκπληξη λέω, αυτοί οι άνθρωποι είναι σαν εμάς. Είπα, είναι μια οικογένεια σαν τη δικιά μας. Αυτά τα αδέλφια μας υπηρετήσανε, όπως πολλά άλλα αδέλφια μας υπηρετήσανε. Γι' αυτό ευχαριστώ τον Θεό για τα αδέλφια που μας χάρισε, μας αγκαλιάσανε, μας στατήκανε δίπλα. Και είπα και εγώ να κουβεντιάζω με αυτόν τον αδελφό, το οποίο γύρισε και μου είπε, εάν αισθάνεσαι αυτό που μου λες, γιατί του είχα πει ότι αισθάνομαι εδώ μια πλάκα, δεν μπορώ να γελάσω, δεν μπορώ να κάνω τίποτα εγώ, μόνο αισθάνομαι ντροπή και βλέπω τους, οι άλλοι που γελάνε. Μου λέει, πήγαινε στο δωμάτιο σου και γονάτισε και ζήτα από τον Χριστό να έρθει στη ζωή σου. Εγώ εκείνη τη στιγμή, χωρίς να του το δείξω, δεν του έδωσα πολύ μεγάλη σημασία. Είπα, καλά, καλά, θα δούμε τώρα. Αλλά αφού φύγανε, βρήκα μια στιγμή μόνος μου και το έκανα αυτό. Εκείνη το βράδυ λοιπόν που γονάτισα, εγώ είπα, Χριστέ μου, αν είσαι ζωντανός, όπως έχεις κάνει στον άνθρωπο αυτό που είδα, θέλω να έρθει στη ζωή μου να μου κόψει τη βλαστήμια. Δεδομένου ότι ήταν η μόνη γλώσσα που είχα μάθει μόλις είχα έρθει στην Ελλάδα. Έτσι μπορούσα να επικοινωνήσω. Δεν είχα πάει σε ελληνικό σχολείο. Απευθεία μπήκα σε δουλειά και εκεί στη δουλειά όποιος φώναζε πιο πολύ νικούσε. Οπότε είχα μάθει και εγώ να υψώνω τη φωνή μου, να λέω τα διάφορα διακοσμητικά που έλεγε ο κόσμος και όλοι με σεβόντουσαν. Καταλάβαινα βέβαια ότι δεν ήταν ελληνικά, αλλά δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς. Γι' αυτό ήταν το αίτημά μου αυτό, να μου κόψει και να μου δώσει μια γλώσσα, να μπορέσω να μιλήσω με τους ανθρώπους. Βέβαια, μετά από αυτό την επόμενη μέρα που πήγα στη δουλειά μου, συμβαίνει ένα πρόβλημα σε κάποιο μηχάνημα και εκεί που η αντίδρασή μου φυσιολογικά θα ήταν οργή και διάφορες ξένες λέξεις, ας το πούμε έτσι, από το στόμα μου βγαίνει δόξα τω Θεώ. Με κοιτάνε οι εργάτες εκεί και μου λένε, τι είπες? Λέω εγώ, είπα δόξα τω Θεώ, κακό είναι? Όχι, όχι, είναι πολύ καλό, μου λένε. Και λέω, δεν είναι δυνατόν, αφού εγώ δεν ήξερα να μιλήσω, πώς τώρα σήμερα δεν έχω. Και διαπιστώνω μέρα με την ημέρα ότι την επόμενη μέρα το ίδιο, την παρεπόμενη μέρα το ίδιο, και αργίζω να ευχαριστώ τον Θεό από τότε, γιατί με τη μία μου κόψε τη βλαστήμια, αδελφέ. Άρα, κατάλαβα ότι ο Θεός κάτι έχει κάνει σε μένα. Σιγά σιγά ο Θεός με πρόσθεσε στην εκκλησία και άργησα να πηγαίνω περισσότερο, βλέποντας ότι μόνο καλά είχα να πάρω. Οπότε δεν υπήρχε νόημα να μείνω εκεί που ήμουνα και να λέω ότι ξέρω αυτά που ξέρω. Πήρα λοιπόν ένα σουγάρι, τα σκούπιζα όλα μες στο μυαλό μου και λέω να τα ξεκινάω από την αρχή. Βλέποντας λοιπόν τα αδέλφια και παρατηρώντας τι κάνανε μέσα στην εκκλησία, προσπαθούσα και εγώ να μιμητώ τι κάνουν οι άλλοι. Στις προσευχές, σε ολονυχτίες, προσπαθώντας και εγώ να εξητήσω αυτό που άκουγα, που το λέγανε Πνεύμα Άγιο, το θέλω και εγώ, έλεγα, το θέλω και εγώ. Παρατηρούσα τα αδέλφια, ο ένας μετά τον άλλο, λαμβάνανε αυτό το φοβερό δώρο από το Θεό και εγώ βέβαια δεν άργησα, γιατί από την ημέρα που μπήκα στην εκκλησία, που ήταν 25 Δεκέμβρη, ο Θεός ήρθε να με βαπτίσει 14 Αυγούστου.
σε αυτό το φοβερό γεγονός της ζωής μου έχει παίξει ρόλο ο λόγος του Θεού που άκουσα από έναν αδελφό που είπε από τον Άμβανα ότι για να καταλάβεις τι είναι το Πνεύμα το Άγιο πρέπει να καταλάβεις και όταν βγαίνεις από το σπίτι σου φοράς κάθε μέρα το πουκάμισο. Δεν βγαίνεις γυμνός ποτέ, ό,τι και να γίνει. Οπότε είναι ανάγκη να δείτες και τότε βγαίνεις. Έτσι είναι και το Πνεύμα το Άγιο. Πρέπει να το ζητείς, να τον έχεις πάντα. Δεν μπορείς να πας κάπου χωρίς το Πνεύμα. Δεν μπορείς να κινηθείς χωρίς το Πνεύμα το Άγιο. Βέβαια, κατάλαβα λοιπόν ότι σε μένα ήταν πολύ μεγάλη ανάγκη να λάβω το Πνεύμα το Άγιο. Ξεκίνησα την εξήτηση αυτή και την ημέρα πριν φύγω για Ιταλία, πρώτη φορά ο ποιμένας μου ζήτησε να φέρω προσευχή στην εκκλησία, που δεν έκανε ποτέ μου, δεν ήξερα πώς θα φέρω προσευχή τώρα. Προσευχόμουν για πρώτη φορά μπροστά σε όλους. Και είπα έτσι όπως καταλάβαινα και εγώ δύο λόγια και η προσευχή μου τελείωσε με «Εάν μπορείς, βάπτισέ μου σήμερα με το Πνεύμα σου του Άγιο». Γιατί αύριο, την επόμενη μέρα, θα έφευγε για Ιταλία και φοβόμουν να πάω γυμνός στα αδέλφια μου, να ομολογήσω τι, να πω τι. Ενώ είχα καταλάβει ότι με το Πνεύμα του Άγιο θα ήμουν πολύ πιο δυνατός, γιατί θα ήταν ο Χριστός μέσα μου. Και πράγματι εκείνο το βράδυ ο Χριστός ήρθε και με βάπτισε. Πήρα μια πολύ μεγάλη χαρά, γιατί ήρθε με δύναμη. Βαπτιστήκαμε 4 αδέλφια εκείνο το βράδυ, όλοι μαζί. Ήταν ένα πανηγύρι πνευματικό. Δεν τα ξεχάσω ότι αγκάλιασα όλα τα αδέλφια που δεν το έχω ξανακάνει ποτέ από τότε. Όλοι, τους αγκάλιασα όλους. Δεν ήξερα ποιους ήταν, δεν ήξερα, τους αγκάλιασα όλους. Και βέβαια ετοιμάστηκα για να πάω Ιταλία την επόμενη μέρα. Μέσα μου βέβαια το βράδυ που γύρισα κατάλαβα μία φωνή να μου λέει ότι αυτό δεν είναι δικό σου. Και μπήκε μέσα μου φόβο μου ότι δεν το έχω, έφυγε αυτό το πράγμα. Αλλά όπως μου είχε συμβουλέψει ένα αδελφό, πηγαίνοντας σπίτι, πάλι γονάτισα για να διαπιστώνω, ας πήγα στη βεράντα και μόνος μου που πήγαινα, γονάτισα βράδυ και προσευχήθηκα για να δω αν όντως αυτό το έχω ακόμα ή ήταν μόνο εκεί στην εκκλησία. Και διαπίστωσα με μεγάλη χαρά ότι το είχα ακόμα, δεν είχε φύγει από μένα. Αισθανόμουν, αδελφές, λες και είχα κάτι μέσα μου σαν έχω ένα παιδί μέσα εδώ, μέσα στη χιλιά. Την επόμενη μέρα στο αεροπλάνο, περπατούσα και το χέρι μου το καθώ. Σαν να ήθελα να προστατέψω αυτό το πράγμα που μου είχε δώσει ο Θεός μέσα. Μην χτυπηθεί, μην με κλωτσίσει κανείς, να το προστατέψω με το χέρι. Πραγματικά μπαίνω μέσα στο αεροπλάνο έτσι. Με κοιτούσαν όλοι οι άνθρωποι γιατί ήμουν έτσι και μου λέτε πονάτε, του λέω δεν πονάω. Νομίζω ότι κάτι έχω που σφίγγουμε έτσι. Αλλά εγώ ήθελα να προστατευτώ, το είχα μέσα μου, μη μου φύγει. Και λέω, πραγματικά πήγα στην Ιταλία, στα αδέλφια μου. Δεν μπόρεσα να κάνω αυτό που είχα σκεφτεί εγώ, ίσως επειδή δεν έπρεπε να γίνει τότε. Γύρισα και ξεκίνησε το δρόμο μου μέσα στην εκκλησία, μαζί με τα αδέλφια. Και σε μένα, αδελφέ, ότι όσο έχει κάνει φοβερά πράγματα και θεραπείες. Εγώ ήμουνα από 16 χρονών επιληπτικό και ζούσα με ένα χαπάκι. Αισθητικά δεν φαίνονταν τίποτα απ' έξω, απλώς κάθε βράδυ 9 η ώρα έπαιρνα ένα χαπάκι. Και αυτό το έκανα χρόνια. Από την ημέρα που αρνιαστήκαμε με την Ελένη που ήταν η τελευταία κρίση μου, ήταν η ημέρα του αραβόνα μου που με ψάχνανε και εγώ είχα καλή υποτιμήση. Εκεί άρχισα σιγά σιγά να διαπιστώνω ότι ξεχνάω να πάρω το φαρμακό μου. Αλλά το έπαιρνα. Απλώς χωρίς να το καταλάβω είχα αραιώσει τις ημέρες. Το έπαιρνα μέρα παρά μέρα. Όταν λοιπόν μπήκα μέσα στην εκκλησία, άκουσα ότι ο Θεός θεραπεύει.
Εγώ δεν είχα πει σε κανένα αυτό το πράγμα. Το θεωρούσα και μέσα με μια ντροπή. Δεν ήταν να φανερώνεται. Αλλά πίστεψα ότι ο Θεός θεραπεύει. Μια Παρασκευή λοιπόν στην εκκλησία αποφασίζω να πάω μπροστά κι εγώ. Δεν πήγαινα κάθε φορά. Γιατί μέσα μου δεν πίστευω ότι ο Θεός μπορεί να με θεραπεύσει. Αλλά έφτασα στην ανάγκη να το δοκιμάσω. Δεν θα χάσω τίποτα. Να το δοκιμάσω μια φορά. Να δω τι θα κάνει. Πήγα λοιπόν μπροστά. Με ρώτησε ο αδελφός, είσαι άρρωστο? Του είπα ναι. Δεν του είπα τι. Δεν του είπα τι. Είπε, είσαι άρρωστο? Ναι, αδελφέ, του είπα. Ο αδελφός προσευχήθηκε. Τη στιγμή λοιπόν που έβαλε το χέρι του πάνω στο κεφάλι μου, μια θερμότητα πέρασε από το κεφάλι μου σε όλη τη σπονδυλική στήλη μου. Εγώ εκείνη τη στιγμή, χωρίς να είχα προηγούμενες εμπειρίες, κατάλαβα ότι έχω τελειώσει. Τελείωσα με αυτό το πράγμα. Και λέω στη Ελένη, το βράδυ δεν θα ξαναπάρω αυτό το χαπάκι. Τερμάμε το χαπάκι. Περάσανε από τότε, αδελφέ, 15 χρόνια. Και θέλω να το ομολογήσω ξανά ότι όντως ο Θεός θεραπεύει. Θέλει μόνο ο άνθρωπος να το πιστέψει ότι μπορεί. Γιατί τίποτα είναι αδύνατο σε εκείνο. Και άλλα πολλά έχει κάνει, βέβαια, στη ζωή μου. Γιατί πριν ζητήσω το Πνεύμα το Άγιο, ξέχασα να σου πω, είχα το ζήλο της βάπτισης, να βαπτιστώ στο νερό. Γιατί μου ήρθε αυτό? Μου ήρθε γιατί έβλεπα ότι όποιος βαπτιζόταν στο νερό, ο Θεός τον ευλογούσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και άκουγα ότι αυτός έχει βαπτιστεί, ας πούμε, τη Δευτέρα, ο Θεός, να, τον ευλόγησε αύριο, μετά αύριο. Οπότε πήρα και εγώ την απόφαση να βαπτιστώ στο νερό. Το Πνεύμα του Άγιο βέβαια μου το έδωσε ο Θεός, αλλά στον αγώνα ήταν, ως αδελφέ, που πριν βαπτιστώ, έφτασα κι εγώ στην ανάγκη να πω τι πρέπει να κάνω για να μου το δώσεις, γιατί περίμενα να το πάρω αμέσως. Αυτό το αμέσως ήρθε μετά από 6 μήνες. Αυτό το 6 μήνες ήταν πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για μένα. Αλλά μου λέγανε τα αδέλφια, πήγαινε σε προσευχές, πήγαινε σε ολυνηθίες και όταν προσεύχεσαι μη σταματάς, ζήτα το Πνεύμα του Άγιο. Πες αλληλούια συνέχεια. Τα έρθει ο Θεός. Τότε, όπως και τώρα βέβαια, έκανα αρκετά ταξίδια και μια μέρα πηγαίνοντας στην Πάτρα, αποφασίζω, λέω ότι θα πάω Πάτρα, θα γυρίσω, είναι αρκετά χιλιόμετρα και θα πω μόνο αλληλούια. Τι τα έκανε, ήταν με βαπτίσει εμένα. Τόσα χιλιόμετρα είναι. Φεύγω λοιπόν το πρωί σε 7 και αργίζω και λέω αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Βέβαια, συνειδητοποιώ ότι κάποια στιγμή στα διόδια πρέπει να πληρώσω. Εκεί τι να κάνω, πρέπει να το σταματήσω. Και σκεφτόμουν τι να κάνω τώρα για να μην σταματήσω αυτό το αλληλούια, για να το συνεχίσω. Και για να μην τα πολύ λίγο, αδελφέ, φτάνω στα διόδια, ψάχνω τα χρήματα νωρίτερα, καλύπτω με το χέρι έτσι, συνεχίζω να πω αλληλούια, αλληλούια, πληρώνω έτσι και φεύγω πάλι. Αλλά και τότε, παρόλο που το έκανα με την ελπίδα ότι ήθελα να πληρωθώ με το Πνεύμα του Άγιο, τότε δεν μου το έδωσε ο Θεός. Μου το έδωσε αφού προσευχήθηκα και μετά από καιρό. Όχι όταν το ήθελα εγώ πάλι. Γιατί έχει ένα χρόνο προσδιορισμένο για το κάθε τι. Είναι Θεός τάξης. Σε συνέχεια αργήσανε οι πνευματικές εμπειρίες με το Θεό. Οράσεις και νύπνια. Οι οποίες τις θυμάμαι με πολύ καρά, αλλά υπάρχουν ορισμένες που είναι αξέχαστες για μένα. Ο Θεός μου φανέρωσε το άφταρτο σώμα, αδελφέ. Βρέθηκα κάποια στιγμή να πετάξω, να βλέπω μόνο τα μάτια μου, να μην βλέπω το σώμα μου και να αισθάνομαι ότι είναι σαν ένα πουλί που πετάει κάπου, που πετάει πάνω σε βουνά και αισθανόμουν ότι έτσι που κινώ το κεφάλι μου έτσι, πραγματικά πετάω και στρίβω αριστερά. Και έτσι γινότανε. Οπότε άρχισα να κάνω δοκιμές, να στρίψω δεξιά, να στρίψω αριστερά, να πάω πάνω, να πάω κάτω και βέβαια πετάω πάνω στα δέντρα, πετάω δίπλα σε παραλίες
μέχρι να φτάνω σε μια μικρή παραλία που ήταν οι άνθρωποι που κάνουν μπάνιο με πολύ ηρεμία και αποφασίσω να κατέβω να τους δω. Πραγματικά κατεβαίνω και πέταγα τόσο από το νερό. Μέχρι που φτάνω σε αυτούς τους ανθρώπους που ήταν άνδρες μέχρι εδώ μέσα στο νερό και πλυνόντουσαν έτσι. Σιγά σιγά πώς το κάνω. Παίρνω το χέρι, με το χέρι του παίρνω λίγο νερό και ντροθυζόντουσαν έτσι. Έβλεπα όμως το σώμα τους, τον έβλεπα, αλλά δεν είναι σαν το δικό μου. Μου φαινόταν σαν διαφανή. Και το κοιτούσα δεξιά, το κοιτούσα αριστερά, γύρναγα από πίσω και κάποια στιγμή θέλω, κάνω έτσι με το χέρι μου να το πιάσω το. Και το χέρι μου περνάει μέσα στο σώμα του και βγαίνει από την άλλη. Και αυτός ο άνθρωπος με κοιτούσε πάλι. Τι έκανα. Τότε βέβαια, αφού ξύπνησα, καταλαβαίνω ότι ο Θεός μου έδειξε τα σώματα που τα λάβουμε μια μέρα, αδελφέ. Και ευχαριστώ τον Θεό γιατί είναι κάποιες εικόνες που είδαμε, πόσα χρόνια που να περάσουν, να ξεχαστούν ποτέ. Κάποιες εμπειρίες που δεν γίνεται να τις ξεχάσουμε. Μια άλλη φορά ο Θεός μου έδειξε πώς είμαστε εμείς μπροστά στον εαυτό της ψυχής μας. Μου έδειξε λοιπόν εμένα και ένα φοβερό τυρίο μπροστά. Το οποίο αυτό το τυρίο σκυβότανε για να με φάει. Άρα λοιπόν η πρώτη φορά που εγώ το είδα μπροστά μου και πλησίαζε για να με φάει, αυτό μετά από το στόμα μου είχε η λέξη Αλληλούια, έτσι. Και μόλις είπα Αλληλούια, αυτό το πράγμα συρρυγνώθηκε προς τα πίσω. Και κατάλαβα ότι αυτό το Αλληλούια είχε και μια δύναμη μεγάλη. Το ξανά έκανε, ξανά ήρθε μπροστά μου να με φάει. Το είπα δύο φορές Αλληλούια, πάλι γυρνάω. Και μετά άργησα και το προκαλούσα. Του έλεγα, έλα, δεν σε φοβάμαι, έλα. Και κάθε φορά που πλησίασε, του έλεγα, Αλληλούια, πιο δυνατά. Και έφευγε αυτό. Αισθανόμουν δυνατός και δεν είχα φόβο από αυτό το θηρίο. Έτσι όπως πραγματικά είναι με το Κύριο, δεν έχουμε λόγο να φοβόμαστε. Γιατί η τέλεια αγάπη λέει έξω διώχνει το φόβο. Έτσι. Έτσι λοιπόν, στη ζωή μου με το Κύριο αδελφέ, με αξιώνει ο Κύριος μαζί με την οικογένειά μου να δουλωτούμε και να το υπηρετήσουμε μέσα στην Εκκλησία. Να είμαστε χρήσιμοι. Και είναι πάρα πολύ ωραίο να το κάνουμε αυτό και να συνεχίζουμε να το κάνουμε με τη χάρη του Χριστού, γιατί είναι μία ανάγκη να δώσουμε από αυτά που ο Θεός έχει δώσει σε εμάς. Εκεί που δεν είχαμε τίποτα, πραγματικά, ήρθε ο Θεός να μας δώσει αυτά που είναι τόσο πολύτιμα. Ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου, που ακόμα παλεύουμε για να το έχουμε όλο και περισσότερο μέσα στις καρδιές μας, αλλά είναι κάτι το οποίο ο κοινός άνθρωπος, όπως ήμασταν και εμείς, δεν γνωρίζει. Να μάθει ο άνθρωπος η φωνή του Θεού. Εγώ δεν πίστευα ότι ο Θεός μιλάει. Όταν μου είπανε ότι μιλάει ο Θεός και ρώτησα τι είναι αυτό, μου λένε είναι το χάρισμα της προφητεία που μιλάει ο Θεός. Αλλά εγώ τι είπα. Είπα ναι, το άκουσα. Μιλάει στον Νίκο, στον Κώστα, στον Γιώργο, Έλληνες. Το όνομά μου είναι ξένο. Είναι δυνατόν ο Θεός να πει το όνομά μου, γιατί όλοι όταν έλεγα πώς με λένε, λέγανε πώς, και πριν το λένε, πέρα 3-4 ώρες μέχρι να το πετύχουν. Και έλεγα μέσα μου ότι αποκλείεται ο Θεός να μου μιλήσει, γιατί είμαι ξένο, και να πει το όνομά μου ζωστά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εκείνο το βράδυ λοιπόν που στην προσευχή σκεφτόμουν αυτό, γιατί έλεγα ότι τους μιλάει σε όλους, αλλά εγώ δεν πρόκειται να ακούσω ποτέ τη φωνή του Θεού. Σηκώθηκε μία προφητεία που λέει, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, Γέμο Μαουρίτσιο, έτσι όπως το λέει αδελφέ. Και άλλα πολλά, μου είπε. Και εκεί βέβαια μου κοπήκαν τα γόνατα. Δεν ήξερα πού να κρυφτώ. Γιατί όταν έρχεται η φωνή του Θεού στη καρδιά του ανθρώπου, είναι μία συντριβή που ακόμα αισθάνομαι που δεν μπορώ να περιγράψω. Είναι άλλο να σου μιλήσει ο σαρκικός σου πατέρα, είναι άλλο να σου μιλήσει ο πνευματικός σου πατέρα. Είναι άλλο να αισθάνεσαι η παρουσία της σύντροφου δίπλα μου, είναι άλλο να αισθάνομαι την παρουσία του Θεού. Είναι κάτι το φοβερό ακόμα και σήμερα.
Και ευχαριστώ τον Θεό γι' αυτό. Συνεχίζουμε λοιπόν, αδελφέ, έτσι, μαζί με το χειριό. Τώρα είσαι ευτυχισμένος. Αδελφέ, όπως άκουγα σήμερα, υπάρχουν βαθμίδες στη πνευματική μας πορεία, στη ζωή μας. Υπάρχουν βαθμίδες. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος γιατί βρήκα τον Κύριο, τον Ιησού Χριστό, που μου έδωσε αυτά που είχα ανάγκη. Μου έδωσε η καλύτερη σύζυγο που μπορούσα να έχω εγώ για μένα, γιατί άλλοι δεν τα έβρισκα. Μου έδωσε δύο παιδιά, διαφορετικά μεταξύ τους, για να διδάσκουμε και εγώ, αφού αυτά μεγαλώνουμε, να είμαι ένα ζωστός πατέρα, αλλά ξέρω ότι είναι ο Χριστός που με βοηθάει για να είμαι. Διαφορετικά δεν είμαστε, γιατί δεν είναι εύκολο να μεγαλώνεις ένα παιδί μόνο σου, δεν έχεις ισορροπίες. Είναι ο Χριστός που σε βοηθάει να μεγαλώσεις τα παιδιά σου, να ξέρεις να τα διδάσκεις, να τα συμβουλέψεις, να σταθείς δίπλα τους όταν έχουν ανάγκη. Και πολλές φορές, γιατί είπες ευτυχισμένο, είμαι σαν ονειρευόμενο, αδελφέ. Δεν ξέρω αν η λέξη ευτυχισμένο αρκεί. Σε ρώτησα γιατί από την περιγραφή που μας έκανες για τη ζωή σου πριν, δεν ήσουν άνθρωπος ευτυχισμένος, δεν ήσουν χαρούμενος. Δεν ήμουν. Αλλά εγώ τώρα, επειδή και σε ξέρω, και ευτυχισμένο σε βλέπω και χαρούμενο, αλλά θέλω να το ακούσουν και όλοι όσοι θα μας ακούσουν, γιατί πραγματικά αυτό κάνει ο Ιησούς Χριστός, κάνει τον άνθρωπο χαρούμενο και ευτυχισμένο και πλήρης και γεμάτο μέσα στη δική του παρουσία. Πριν κλείσουμε, Μαωρίτσο, ήθελα να μας διαβάσει κάτι από το Λόγο του Θεού. Στα ιταλικά, στα ελληνικά. Στα ιταλικά θα μας διαβάσεις. Θα διαβάσεις και θα μας πεις τι θα διαβάσεις. Θα σας διαβάζω στα ελληνικά, αδελφέ, δεν πειράζει γιατί. Θα μας διαβάσεις κάτι από το Λόγο του Θεού. Γιατί είσαι και εργάτης του Ευαγγελίου. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί πραγματικά, ενώ δεν είχαμε σχέση με τον Θεό, δεν είχαμε σχέση με όλα αυτά τα πράγματα. Αδελφέ, εγώ ειδικά με τα ελληνικά, όταν τα έβλεπα πρώτη φορά που ήρθε η Ιταλία, δεν καταλάβαινα, θα είναι ελληνικά, είναι σύμβολα, είναι αραβικά, τι γλώσσα είναι αυτή, δεν ήξερα από πού ξεκινάω, από πού τελειώνω, πού τη διαβάζω, πώς τη διαβάζω. Βέβαια παλεύω ακόμα τώρα, δεν έχω καταφέρει, αλλά ελπίζω κάποια στιγμή να μην χρειαστεί για να μάθω αυτά τα ελληνικά. Γιατί εκεί που τα πάμε, μόνο τα δοξάζουμε. Θα μάθουμε την ουράνια. Οπότε την ουράνια θα μάθουμε μια και καλά τη καινούρια μας γλώσσα και θα ξεχάσω. Να σας διαβάζω από την επιστολή Ιωάννη, η πρώτη. Θα βάζουμε από το γάμα και το 23. Εκεί είναι εδάφιο που λέει. Και αυτή είναι η εντολή αυτού, το να πιστεύουμε εις το όνομα του Υιού αυτού Ιησού Χριστού και να αγαπούμε αλλήλων, καθώς έδωκε εντολή εις εμάς. Αυτό το εδάφιο, αδελφέ, που να αγαπάμε αλλήλων, παρόλο που το έχω ακούσει, το ξανακούσει, το διάβασα, το ξαναδιάβασα, τώρα τελευταία είναι ένα καινούριο, όπως είπα, μια καινούρια αρχή. Πρέπει να ξαναγυρίζουμε, γιατί ο χριστιανός περνάει και αυτός τις δοκιμασίες του. Περνάνε τα χρόνια, μπορεί περνάει από ευλογία σε ευλογία, αλλά περνάει και από δοκιμασίες σε δοκιμασίες. Οπότε καμιά φορά μέσα στις ευλογίες ξεχνάμε τι πραγματικά είμαστε, ότι είμαστε μόνο δούλοι, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο δεν είμαστε. Διότι ο Θεός ευλογείς, ο Θεός ευλογεί. Εμείς δεν είμαστε τίποτα. Είναι ο Θεός αυτός που ευλογεί. Γιατί ο Θεός δίνει. Εμείς ό,τι και να κάνουμε, όσο και να τρέχουμε, πρέπει να ξεχνάμε ότι το κρέος μας είναι αυτό. Να αγαπάμε αλλήλων. Αυτή είναι η εντολή που μας έχει δώσει. Δεν μας είπε ούτε να πάτε να σκάψετε, ούτε να κάνετε το ένα, ούτε να κάνουν το άλλο. Αν εργαζόμαστε, είναι επειδή εκείνο μας δίνει την ικανότητα να εργαζόμαστε. Πάντα έχοντας στο νου ότι εργαζόμαστε για το όνομα του. Δεν εργαζόμαστε ούτε να φαινόμαστε
εμείς, ούτε επειδή έχουμε κάποιο σκοπό, εργαζόμενοι μόνο για να λαμβάνει εκείνη τη δόξα. Τότε τα λάβουμε, λέει, το μισθό κατά το κόπο σας. Γιατί αν εργάζομαι για να φαίνομαι εγώ, καϊκά ο κακομοίρης. Έτσι. Όλα. Ενώ πρέπει να γυρίζουμε να δούμε τι είναι αυτό που δεν έχω κάνει σήμερα. Και πολλές φορές έχω πέσει σε αυτή την παγίδα ότι το να αγαπάμε αλλήλων είναι η πρώτη εντολή. Τι ξεχνάμε, αδελφοί, ποτέ. Δεν πρέπει. Γιατί όταν λέει αγαπάτε αλλήλων μέσα σε αυτούς τους αλλήλους, δεν είμαστε μόνο εμείς που γνωρίζαμε το Κύριο. Κυρίως είναι οι άλλοι που δεν γνωρίζαμε. Άρα καλούμε να αγαπάω τον συναδελφό μου που είναι δίπλα, τον οποίο θέλει να μου βγάλει στα μάτια. Καλούμε να αγαπάω τον γείτονα που φωνάζει. Καλούμε να αγαπάω το άλλο που δεν ξέρω τι κάνει. Πρέπει να έχω αυτή την προσπάθεια στην καθημερινότητα για να αγαπήσω τους άλλους ανθρώπους. Πώς θα φαίνεται τότε για αγάπη που ο Θεός έδωσε εμένα. Οπότε ευχαριστώ Θεό πάλι μου το βρήκε. Αυτό το εδάφιο που είναι κλειδί. Είναι ένα μεγάλο πρώτο, κλειδί. Το ένα πρώτο μεγάλο βήμα, κλειδί που μας δίνει ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Θεό για πραγματικά ο Θεός αλλάζει τις οικογένειες, αλλάζει τους ανθρώπους, αλλάζει τα πάντα, τα κάνει νέα γιατί αυτός έχει την εξουσία και πραγματικά έρχεται αυτή η αγάπη να αγαπάμε το Θεό πρώτα και μετά όλους τους άλλους γύρω μας, το περιβάλλον μας και τότε γινόμαστε ένας κήπος που μας ποτίζει ο ουρανός, ανθίζουμε και γεμίζουμε χαρά, ειρήνη, παρηγοριά και δύναμη για να συνεχίζουμε αυτό το ταξίδι μέσα σε αυτή τη ζωή μέχρι να φτάσουμε πραγματικά στη δική μας πατρίδα που είναι ο ουρανός. Ευχαριστούμε τον Θεό για την ομολογία την οποία ακούσαμε και του Μαωρίτσου και της Ελένης, αλλά σε αυτό το σημείο ήθελα να ακούσουμε και τη Σοφία. Σοφία, καλησπέρα. Θέλω να ακούσω και τη δική σου μαρτυρία, πως ο Χριστός σε επισκέφτηκε και σε βάφτισε με Πνεύμα Άγιο και αν είσαι πολύ χαρούμενη και ευτυχισμένη που έχεις μπαμπά τον Μαωρίτσιο και μαμά την Ελένη. Για πες μας συντρατά έτσι να σε ακούσουμε πως σε βάφτισε ο Χριστός με Πνεύμα Άγιο. Ήταν μια μέρα μεσημέρι και δεν ήξερα ότι ήταν οι γλώσσες μου και μίλαγα και στο τέλος η μαμά κατάλαβε ότι εγώ ήμουν βαφτισμένη, ήταν Τετάρτη ημέρα και το βράδυ είχαμε προσευχή με όλα τα παιδιά μπροστά και πήγαμε μπροστά και ήμουν βαφτισμένη με Πνεύμα Άγιο. Σου άρεσε πάρα πολύ? Ναι. Από τότε είχα αρχίσει και συνέχεια μίλαγα γλώσσες, αλλά τώρα όχι και τόσο πολύ. Θα συνεχίσεις πάλι, ε? Ναι. Είσαι χαρούμενη που έχεις μπαμπά το Μαωρίτσιο? Ναι. Και τι περιμένεις τώρα? Να πάω στη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν. Όλοι αυτό περιμένουμε, να πάμε στη Βασιλεία των Ουρανών, όπως και η αδερφή μας η Σοφία. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί πραγματικά ο Χριστός μας αγαπάει, μας χάρισε ζωή αιώνια, έδωσε τη ζωή Του για μας να μην χαθούμε, πλήρωσε τις αμαρτίες μας, παίρνει τους ανθρώπους, τους γεμίζει χαρά, βγάζει το σκοτάδι, φέρνει το φως, παίρνει αυτή τη μαρμαρόπλακα που μπορεί να έχουμε στην καρδιά μας και τη συντρίβει, παίρνει την καρδιά μας, τη γεμίζει, την πλημμυρίζει με την παρουσία Του και γεμίζουμε και είμαστε γεμάτοι από αυτή τη γλυκιά παρουσία του Ιησού Χριστού. Πραγματικά ο Ιησούς Χριστός αγαπάει τον άνθρωπο και όλους προσκαλούμε σήμερα να γνωρίσουν αυτή την αγάπη. Σύντομα κοντά σας με μια νέα ομολογία.